Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Στο καφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Δέσμε Βαντή. Είμαι ο Γιάννης Πλουτέρχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Shock FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπας μπανάνα. Να την πατήσεις. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δει. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω του στο παρί, δέντρο? Του παρή, παρήγγειλε η δονή. Η μουσική. Μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ήρθε επιτέλους και αυτή η ρημαδιασμένη Παρασκευή. Φωνάζεις, παιδάκι μου, πρωί. Ας ξυπνήσουμε λίγο. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Παρασκευή, η τελευταία ημέρα της καλοκαιρίας. Η τελευταία μας ημέρα. Από αύριο τελειώνει ο κόσμος. Έτσι λένε. Έτσι όχι, λένε, μωρέ, παιδιά. Έτσι λένε και εγώ πηγαίνω μαζί με τους μετεωρολόγους. Λοιπόν, του πήρανε πίσω, να ξέρετε. Οι απόψεις διήστανται μεταξύ μετεωρολόγων. Έχει ξεσπάσει πόλεμος. Κάτσε να κάνω εγώ τώρα καταστροφολογία. Οι μισοί λένε όχι, οι μισοί λένε ναι. Άλλοι λένε θα γίνει χαμός. Ναι. Ιστορικών διαστάσεων χιονιάς. Δεν θα είναι και τόσο ιστορικός, λένε τώρα. Περιμένετε, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Κατάτε μικρό καλά. Σας τα έλεγα εγώ. Άσερε. Δεν σας τα έλεγα εγώ ότι θα έχουμε τόσο πανικό. Έβλεπα χθες το καιρό. Την Εύβοια την πιάνει, αλλά θα πιάσει άλλα κομμάτια που ίσως εμείς τη Χαλκίδα τη καπουλάρουμε με αρκετό κρύο. Για ακόμη μία φορά. Θα δούμε τώρα, περίμενε. Σήμερα το βράδυ ξεκινάνε τα φαινόμενα. Εγώ δεν μπορώ γιατί αύριο έχω να βγω. Πού θα πας? Αθήνα. Α, έχω να βγω αύριο, μην το κάνετε αυτό. Να πάρετε αλυσίδες μαζί. Ναι, θα πάρουμε αλυσίδες. Εκεί στα μπουζούκια. Εκεί στη Μαλακάσα. Μπουζουκλερί, μπουζουκλερί το παπιλάκι. Λοιπόν, παιδιά, χθες μου συνέβη το εξής. Ξάπλωσα στον καναπέ του σαλονιού μου να δω τηλεόραση. Γύρω στις 9.30 να χαλαρώσει το σώμα μου. Το κορμάκι σου, το κορμί μου και το μυαλό μου. Και ξύπνησα 4 το πρωί. Στον καναπέ. Δεν σου μίλησε κανένας. Δεν μου μίλησε κανείς, δεν ήρθε να με σκουντίξει κανείς, να μου κάνει ένα πόκ κάτι. Τα παιδιά δεν πήγαν. Δεν ήταν σπίτι στα παιδιά, ήταν στη γιαγιά. Και σε πήρε στον καναπέ. Γι' αυτό κατάλαβες. Χάθηκαν όλα, παιδί μου. Τα αφήσαμε όλα πέρα. Κουράστηκες. Κουράστηκα. Κουράστηκες. Χαίρομαι. Όχι, δεν κατάλαβες. Ακριβώς. Τα χάσαμε όλα. Χάσαμε όλες τις στιγμές. Δεν ήταν πριν. Τίποτα δεν έγινε, σου λέω. 9 η ώρα. Έκατσα στον καναπέ για να προετοιμαστώ. Και πήγα να σου πω σήμερα πόσο όμορφη είσαι, πόσο λάμπει το πρόσωπό σου. Λέω εντάξει, καλά, πέρασε χθες το βράδυ. Τίποτα. Σου λέω άστα, Γιώργο. Ο καναπέ σε αναζωογονεί. Να κοιμάσαι πιο συχνά στον καναπέ. Πόσες φορές το έχετε πάθει αυτό, να ξυπνείτε και να λέτε pop και σηκώνεσαι μετά, η πλάτη σου πονάει, πονάνε όλα γιατί ο καναπέ πώς θα σα αντέξει και ανέβηκα πάνω. Εντάξει, ένιωσε ξεκούραστη. Αυτό τώρα είμαι κουρασμένη γιατί αισθάνομαι ότι δεν κοιμήθηκα στο κρεβάτι μου, κατάλαβες. Και είμαι κουρασμένη. Η ανομαλία στο μεγαλείο της παιδιά. Πώς πέρασες χθες? Καταπληκτικά. Τι έκανες? Α, έτρεχα με το μικρό στον παιδίατρο. Τι έχει το παιδί? Τίποτα, έκανε ξαφνικά εκεί στο πουθενά. Ναι. Έκανε μετό και πυρετό. Ήωση. Ήωση. Είναι, κρατάει λέει, περίπου 24 ώρες, μια ολόκληρη ημέρα. Δεν έτρωγε που δεν έτρωγε αυτό. Ναι. Oh. Και αυτό, τίποτα άλλο. Κάτσαμε σπίτι γιατί ήθελε τον μπαμπά. Εγώ δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα, μόνο ο γιος μου. Και κάτσαμε σπίτι, φτιάχναμε καράβια, φτιάχναμε σπιτάκια. Είχαμε μπράβο, γιο, με συγκινείς. Αναπάμε το τζάκι. Το σβήνατε. Το σβήναμε. Το ξανανάβατε. Φτιάξε μου με ξυλάρια σπίτι, μπαμπά, άντε να σου φτιάξω. Σε αυτές περιπτώσεις είναι που δεν μπορεί να τα μαλώσει τώρα, δεν θα του πει. Του λέω. Το λυπάσαι λίγο γιατί είναι άρρωστο. Του λέω κάποια στιγμή, του λέω να σου πω, θε να παίξει τόμ. Λέει, ναι, μπαμπά. Τι είναι αυτό? Ο γάτος μου, ωραία, το α. Ναι. Πάρ' τον τόμ να κάτω εγώ. Να κάτσω να δω εγώ. Πατέρας πράγμα. Εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι. Το Shock FM Morning Show, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει αμέσως τώρα. Μέχρι τις 11 μαζί εδώ, Γιώργος Καρτελιάς. Έλληνα Παπίλα. 697-800-1048 το Viber, 22-210-62-700. Και σήμερα, αν έχετε γεννηθεί 22 Φεβρουαρίου του 2000, τάδε του 1900.
Κάτι. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, αντιμετωπίζεις τον κόσμο με επαναστατικό τρόπο. Οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν σε θεωρούν κοινικό και εγωκεντρικό. Άντε. Εξάλλου, έχεις την ικανότητα να ξεχωρίσεις από τα πλήθη. Πραγματικά όμως, η κατά βάθος επιθυμία σου είναι να βοηθάς και να δίνεις τον κόσμο. Μπράβο, μπράβο. Η Drew Barrymore έχει γεννηθεί σαν σήμερα και ο Γιώργος Πάντζας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1937. Ζει. Ο Πάντζας. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Δεν νομίζω, έχω χρόνια τον δω. Δεν ξέρω. Κάτσε, μην τον πεθάνουμε τον άνθρωπο, περιμένετε λίγο. Α, περιμένετε, μην τον στείλουμε. Θα γεννηθεί και σαν σήμερα, μπορεί να έχει γενέθλια. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι για NG. Είναι Έλληνα το οποίο. Είναι. Οπότε ζει ακόμα, παιδιά. 82 ετών. Θα λέει και ήταν, κατάλαβες. Α, έτσι καταλαβαίνουμε αν. Το ρήμα είναι σε νεστότα. Είναι ακόμη. Είναι ακόμα ζωντανός. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Χρόνια πολλά. Αν έχετε γενέθλια, 22-210-62-700, επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας αν θέλετε να ξυπνήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και χρόνια πολλά στον θαλάσσιο και στην θαλασσία σήμερα. Σήμερα, καταρχάς, θα σου πω ότι έχουμε Ανατολή ηλίου 7-04, Δύση ηλίου 6-12 και σήμερα είναι του Οσίου Θαλασσίου, αλλά είναι και της Οσίας Ανθούσης. Ναι, της Ανθούσης Μάρτυρος. Της Οσίας είναι το 22 Αυγούστου. Α, μάλιστα. Της Ανθούσης Μάρτυρος. Γιορτάζει λοιπόν το ρήμα Ανθίζω, ακμάζω, Ανθώ δηλαδή, Ανθούσα. Ναι, Ελίνα. Και θαλάσσιος από το επίσης θαλασσίο. Καλά, με χατήρι σήμερα και έρθει με νεύρα, καταλαβαίνετε. Και κοιμηθείς κανένα πέ. Παγκόσμια ημέρα σκέψη σήμερα. Σκέψεις. Ναι, δηλαδή βάλτε κάτω το μυαλό σας και σκεφτείτε πράγματα που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, πράγματα που θέλετε να αφαιρέσετε, πράγματα που θέλετε να προσθέσετε. Εγώ σκέφτομαι συνεχώς. Ασταμάτητα. Γενικά σκέφτομαι συνέχεια. Σήμερα είναι η μέρα σου. Γιατί? Σήμερα γιορτάζει. Αφού σκέφτεσαι συνέχεια, σήμερα γιορτάζει. Αυτό είναι τραγούδι. Σε σκέφτομαι. Σήμερα είναι η μέρα σου. Σήμερα είναι η μέρα σου. Είναι του Μάκη Δημάκη, το καινούριο. Που έχω καταντήσει, Παναγία μου. Εγώ που ακούω τα λάρα να ξέρω το Μάκη Δημάκη να μου σκάει τώρα η φράση και αν το θυμάμαι. Κάτσε, παιδιά, έχει φέρει και καινούριο. Σε λίγο θα σα το βάλω να το ακούσετε. Ναι, μην το ξεχάσω. Λοιπόν, εθνική ημέρα γλυκοπατάτα σήμερα. Αχ, δεν μου αρέσει. Ούτε εμένα καθόλου. Γιατί τη λένε γλυκοπατάτα, αυτό δεν είναι ωραία. Ναι. Εγώ όταν την έφαγα πρώτη φορά μου λέει ο αδερφός μου που είναι τσιγίνης. Φάει μου λέει γλυκοπατάτα. Λέει κάνει καλό, έχει βιταμίνες και δεν ξέρω τι άλλο έχει εκεί μέσα. Και του λέω να φάω λέω, τι θα φάμε εμείς γλυκοπατάτα. Μόνο γλυκοπατάτα δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, γιατί την έβαλα και εγώ στη διατροφή λόγω της διατροφής που έκανα. Λέει γλυκοπατάτα μόνο. Λέει, πω... Δεν μ' αρέσει. Εμένα η πατάτα μ' αρέσει. Τηγανητή ή ομή. Έφαγα χθες κάτι πατάτες που φτιάξει η μαμά μου. Baby. Κομμένες στη μέση, τις βράζεις λίγο. Μετά στο τηγάνι με λίγο βουτυράκι και λίγο δεντρολίβανο. Άσο σου λέω, υγιεινές, διαιτητικές. Δίαιτα που κάνει ναι, από καλέ. Χθες, ξέρετε εσείς. Εθνική ημέρα κοκτέιλ Μαργαρίτα. Α, με το αλάτι το γύρω-γύρω, ε. Το ροζ δεν είναι η Μαργαρίτα, δεν τα θυμάμαι. Αυτό είναι το ντάκιουρι. Η Μαργαρίτα είναι που βουτά το ποτήρι στο αλάτι. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι. Και μπάρμαν, πάνω θυμάσαι. Και εθνική ημέρα δεν ήμουν μπάρμαν, μπουφετζή ήμουν. Το ίδιο κάνει. Τι το ίδιο κάνει. Εγώ φτιάχνα καφέ. Δίπλα δεν ήταν ο μπάρμαν να βλέπεις. Το πρωί, ναι, έφτιαχνε κοκτέιλ. 8 ώρα το πρωί. Και τι άλλο είναι σήμερα, Γιώργο. Λοιπόν, εθνική ημέρα χωρίς πλαστικό καλαμάκι. Πετάξτε το, βάλτε τα χάρτινα αυτά που θα έρθουν στη ζωή. Ξέρετε ότι τα πλαστικά φεύγουν τα καλαμάκια και αρχίζουμε και τα ψάχνουμε με το κιάλι και έρχονται τα συμπιεσμένα τα χάρτινα. Εμένα δεν μου έχει έρθει από πουθενά. Όλα ακόμα πλαστικά μου έρχονται. Ναι. Εντάξει, καλό θα είναι να σταματήσουν τα πλαστικά. Εγώ είμαι υπέρ στο να φύγουν τα πλαστικά από καλαμάκια. Σε είδα όταν σου φέραν χάρτινο, πώς έκανες. Δεν το περίμενα, μου ήρθε λίγο απότομα. Α, δεν σε ενημερώσανε. Ναι, να με προετοιμάσετε λίγα. Παίρνει καφέ και τσέρχεται με χάρτινο αυτό το συμπιεσμένο καλαμάκι, το οποίο θα είναι και πιο οικολογικό. Ναι. Μόνο που δεν έφαγε τον delivery. Λέω πες το μου, να το ξέρω, ρε παιδί μου. Να κρατήσω μερικά πλαστικά να έχουμε, κανένα μήνα. Να πάω σούπερ μάρκετ να πάρω προμήθειες. Να έχουμε. Το 1630, παιδιά. Μάλιστα. Ο Ινδιάνος Κουαντεκίνα. Το ξέρεις? Ναι, από την Κίνα, όχι. Όχι, δεν είναι από την Κίνα. Είναι ο Κουαντεκίνα. Ναι. Γνώρισε στους Βρετανούς άπικους το popcorn. Το 1630. Το 1630. Που δεν μπορείς να φας ποτέ μόνο ένα. Ωραίο το popcorn. Δεν ξέρουμε αν σου έβαλε αλάτι. Ωραίο. Αλάτι, ναι. Αλάτι θέλετε. Λοιπόν, που σε ρωτάνε πάντα. Άρα το popcorn ήρθε από τους Ινδιάνους. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα διαβάζω ότι είχαμε το ελληνικό ποτάμι ποδοσφαίρου το 1996, το οποίο θεωρείται το 15ο καλύτερο του κόσμου, με δείκτη δυσκολίας λέει 552 σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Άντε. Κοίτα να δεις που είμαστε στις πρώτες θέσεις. Μπράβο. Στην πρώτη θέση λέει με συντελεστή δυσκολίας 1352,5 βρίσκεται το Τσαμπιονάτο. Από το Champion. Τσαμπιονάτο, το μικρό τσαμπιονάτο είναι σαν πατατάκι. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον Νίκο που έχει στείλει μήνυμα από το Βόρειο Πόλο. Και επειδή στα live streaming γενικά ακούμε αυτό το Βόρειο Πόλο και συνέχεια λέγαμε Βόρειος Πόλος και Βόρειος Πόλος, μόλις καταλάβαμε ότι ο Βόρειος Πόλος είναι περιοχή στην Κύπρο και δεν το λένε τα παιδιά ότι είναι στο Βόρειο Πόλο και τους τρολάρ. Και εμείς τους κάναμε πλάκα. Το Βόρειο Πόλο, καλημέρα που καλημέρα στο Βόρειο Πόλο. Και χαρήκαμε. Είναι περιοχή της Λευκωσίας. Ναι.
Βόρειος Πόλος λέγεται. Γιατί χθες το live stream που κάναμε. Ναι. Από κάτω το αγόρι που μας είχε στείλει μήνυμα Βόρειο Πόλο και του λέγαμε κάτσε εκεί καλά, εσύ θυμάσαι. Ναι. Μας έστειλε μήνυμα μετά και λέει: Παιδιά, ο Βόρειος Πόλος είναι περιοχή της Κύπρου. Άντε. Εντάξει, αυτό. Ωραία, το μάθαμε και αυτό. Μάθαμε και το Βόρειο Πόλο ότι βρίσκεται στην Κύπρο. Καλημέρα στη Μαρία που μας λέει καλημέρα στο μορφό, στην ομορφότερη παρέα, στον Νίκο, στη Σταματία, στη Βιβί. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Βούλα, στη Δήμητρα. Έτσι πρωινέ καλημέρα στη Μαρία, στον Νίκο, στον Ηλία, στον Γιώργο, στην Ελισάβετ, όλα τα παιδιά που είναι στο Viber μαζί μας. Καλημέρα στη Δήμητρα που λέει καλημέρα αγάπες όμορφες. Από την ώρα που ξύπνησα και έβαλα τον Σοκ FM, ως που έφτασα στη δουλειά, δεν είχε πολύ καλό σήμα. Εντάξει, παιδιά. Το θέμα είναι ότι έρχεται. Δεν μας λέει. Το θέμα είναι ότι έρχεται χιονιάς και μάλλον ξεκινάει από τώρα να μας το δείχνει. Γιώργο, πες μας τον καιρό. Έλα, τι να σου πω, δεν μπορώ να σας πω τον καιρό, παιδιά. Γιατί? Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα δούμε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε καθαρό ουρανό. Το βραδάκι ξεκινάνε οι συννεφιές. Μάλιστα. Όπως το περιμένουμε από σήμερα το βράδυ. Από αύριο έχουμε πτώση θερμοκρασίας με αρκετή βροχή, με 9 βαθμούς Κελσίου. Ξυπνάμε και φτάνει τους 5. Εντάξει. Δηλαδή έχουμε δει και χειρότερα. Ξυπνάμε με καλή θερμοκρασία και όσο περνάει η μέρα. Βοριά. Πέφτει. Σε βοριάδες γυρνάει πόσο? Ο καιρός. 4 με 5. Έχει αεράκι. Λοιπόν, την Κυριακή η θερμοκρασία φτάνει τους 7 βαθμούς Κελσίου maximum. Και πήρε πίσω τα. 7 φτάνει. 7 φτάνει. 0 έλεγαν. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά. Για την πόλη της Χαλκίδας λέω. Για την Χαλκίδα λέω κι εγώ. Έφυγαν οι χιονοπτώσεις που έδειχνε εδώ το μετέο και έχουν γίνει βροχόπτωση. Ναι, δεν σου είπα εγώ. Αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η πτώση της θερμοκρασίας μαζί με βροχούλες, όπως και την Τρίτη. Από Τετάρτη αρχίζει η άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή, Τρίτη εξασθενεί το φαινόμενο, πώς το είπαμε. Οι ωκεανείς. Τη Οκεανίδα. Να σου πω, λένε, σα το έχω ξαναπεί, ότι στι απόκριση θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Να σα πω ότι ο καιρό, ο άσχημο, ο καιρό, ο χιονιά που λένε οι ωκεανείς δηλαδή, θα χτυπήσει Θεσσαλονίκη κάπως, Μακεδονία, Θράκη από εκεί, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, τέτοια πράγματα. Δεν θα έχουμε τόσο πανικό όσο λένε. Οπότε, εμεί εδώ στη Χαλκίδα τουλάχιστον, καλά. Θα υπάρξουν βέβαια περιοχέ που θα. Πνιγούν από την κακοκαιρία. Ναι, αλλά θεωρώ ότι. Αυτός ο πανικός δεν θα γίνει σε καμία περιοχή. Μάλιστα. Okay. 6-9-7-800-104-8 τα μηνύματά σας στο Viber και 22-2-10-62-800 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Διαβάζω διάφορα πράγματα που γίνονται στο διαδίκτυο. Θυμάσαι που σου λέγω ότι ο Πολάκης, ο Υπουργός Υγείας, πήρε καταναλωτικό δάνειο 100 χιλιάρικα. Ναι. Ωραία. Με τι επιτόκιο? Δεν ξέρω, το επιτόκιο του καταναλωτικού είναι μεγάλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις? Καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Σε καλούμε από το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Για ακού λίγο, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για σένα. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Χρόνια πολλά, Γιώργο μου, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Σε ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Γιώργο μου? Καλημέρα, κύριε Ελίνα. Καλημέρα. Είναι που μ' άκουσε τώρα, γιατί. Είναι με καθυστέρηση. Χρόνια πολλά, κύριε Γιώργο. Χρόνια πολλά. Μα ήδη ακούμε από το διαδίκτυο, πώς να το πω, από τη Χαλκίδα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δύο μέρες τώρα τις ακούω. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει? Το Λεμαΐδα. Το Λεμαΐδα. Θα μίλες στο ραδιο, το ίντερνετ, μας ακούς από το τηλέφωνο. Ναι. Τώρα τις ακούω και από το διαδίκτυο. Όλα μαζί. Ωραία, τέλεια. Από τον εγγονό και τη. Τη μικρή σου την κόρη, τη Μαρία. Ναι, ξέρω, το κατάλαβα. Σήμερα πρωί-πρωί, μόλις ανοίξαμε το μαγαζί, με ήρθε με το κινητό, με το τραγούδι. Χρόνια πολλά. Με αγκάλιασε. Τέτοια μεγάλη αγκαλιά. Στα 64 χρόνια μου, μπορώ να σου πω και χωρίς να ντρέπουμε, την πήρα σήμερα. Αλήθεια, τι συγκινητικό. Ναι, κύριε Ελίνα. Τι συγκινητικό, άμορφε. Λοιπόν, Γιώργο μου, και πάλι πολύ χρόνο σου, ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια για όλα, είστε πολύ καλοί. Σε ευχαριστούμε. Γερός. Και για τα μηνύματα που μας μαθαίνετε και μας λέτε. Βέβαια, όσοι θα έρθουν σήμερα στα ζαχαροπλαστεία στην Τελμαΐδα, θα έχουν και θα κερνούνται από ένα φοντάν. Φοντάν. Ένα φοντανάκι. Βέβαια, εγώ τα γενέθλιά μου και εφόσον και σήμερα εγγονός μου γίνεται 4 της μεγάλης κόρης μου και εγώ σήμερα γίνομαι, είπαμε, 64. Ωραία, τέλεια. Και δεν πάβει σαν ζαχαροπλάστη να κερνάμε τον κόσμο. Μπράβο, κύριε Γιώργο, μπράβο σας. Άμα πάρω δύο φοντανάκια, πειράζει.
στα 5 καταστήματα που έχουμε στην πόλη. Πόσες φορές θα πάνε, θα έχουν να κερδιούνται. Ωραία. Να είστε καλά. Καταπληκτικό, να είστε καλά. Πολλά ευχαριστούμε και... πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκύτατος ο κύριος Γιώργος. Γλυκύτατος. Όσοι μας ακούτε στην Τολεμαίδα, βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, θα πάτε στο κατάστημα του κύριου Γιώργου και θα πάρετε δωρεάν γλυκά. Εγώ χάρηκα διότι είπε καλημέρα Γιώργο και καλημέρα κυρία Ελίνα. Κύριε Γιώργο είπε και μην λες ψέματα, μην με νευριάζεις τώρα. Κυρία Ελίνα και κυρία. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος, δεν θέλω να πω. Καλημέρα στον Νίκο που λέει, καλημέρα λέει από Νότιο Πόλο. Ο Νίκος που στέλνει από Βόρειο Πόλο που μας έστειλε μήνυμα, το λέει χαριτολογώντας γιατί είναι από την Αρτάκη γράφει εδώ. Αλλά ένας άλλος κύριος που έστειλε χθες στο live streaming. Χθες από Βόρειο Πόλο μας είπε ότι είναι από την, από την Κύπρο. Ο Νίκος και γράφουμε εμείς χαχαχαχαχα στο μήνυμα του γιου Νίκου και λέει πρέπει λίγο να συζητήσουμε γιατί γελάμε γραπτά. Γιατί... Παιδιά αυτό το κάνει ο Γιώργος, να ξέρετε. Αυτό το κάνω εγώ. Το χαχαχαχαχα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις Δημητρά μου, πώς είσαι? Καλά, καλά, ευχαριστώ. Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουν έτσι πορνό για να πάει καλά η μέρα σου. Είναι στενάχωρο καλέ το τραγούδι. Έλα, είναι... Ναι, ναι, είναι στενάχωρο, ναι, όντως, αλλά εμένα μου αρέσει ο Παντελίδης. Είναι θέμα Παντελίδη. Εμένα μου αρέσει ο Παντελίδης, αλλά για να μου πούνε καλημέρα, να πάνε όλα καλά η μέρα, ώστε να είναι ωραία. Κατάλαβα και ποιος είναι η αλήθεια. Είναι, είναι θέμα Παντελίδη τώρα, εδώ δεν είναι θέμα τραγουδιού. Τραγουδιού είναι. Ποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο? Ο άντρας μου. Ο άντρας σου, ο Μάριος. Ο Μάριος. Ο Μάριος. Τι έχεις να το πεις που ακούει τώρα, πάει για δουλειά? Τον αγαπώ πολύ. Μόνο αυτό? Τι άλλο να του πει καλέ? Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα του φτιάξει κάτι καλό στο σπίτι? Ξέρει, ξέρει, ξέρει. Τι? Εντάξει, δικό μας. Α, δικό σας, γιατί δεν μπορεί να γίνει και δικό. Είναι δικό σας φαγητό αυτό? Είναι γενικά δικό μας, τώρα... Περίεγραψε το μας. Δώσε μια ιδέα στα ζευγάρια που σας ακούνε τώρα. Πες μας αυτά την προετοιμασία τι κάνεις. Τα προκατακτικά. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Είναι τα παιδιά μπροστά και δεν μπορώ. Πες τα με... Συνθηματικά. Ναι, δηλαδή θα... Δεν γίνεται ρε παιδιά. Περίμενε, δηλαδή θα βάλετε πλυντήριο. Πλυντήριο θα βάλουμε, εντάξει. Α, ωραία. Στεγνοτήριο, μην ξεχάσετε μετά. Όχι, εντάξει. Έγινε Δημητρά μου, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό με τα παιδιά μπροστά που θες να μιλήσεις και δεν μπορείς, ρε παιδί μου. Αγάπη, είμαι στο στύψιμο. Καλημέρα στο Μαράκι. Μαράκι μου, να χαίρεσαι τον μπαμπάκα σου. Ήταν γλυκύτατος και πάρα πολύ καλός και να τον προσέχετε, να τον αγαπάτε πολύ. Καλημέρα στον Ορέστη από Γερμανία. Αν και Καβαλιώτης λέει, είστε η καλύτερη παρέα καθημερινά. Ορέστης. Γεια σου, Ορέστη. Πολλά φιλιά. Ορέστης, ο Τσάνκ. Ο Τσάνκ. Μας στέλνει μήνυμα Ορέστης, ο Τσάνκ. Λοιπόν, καλημέρα στο Κατερινάκη, στον Αχιλέα από Τύρναβο. Ο Κώστας λέει ότι χθες έφυγαν τα μέλια μας. Α, φύγαν τα μέλια μας. Ή σήμερα η Δευτέρα λέει θα σας έρθουν. Έχει λυσάξει ο Γιώργος, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν Κώστα, κουβέντε, μην ακούσει Κώστα. Η τσάμπα μέλι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στη Λευκοθέα μας. Να σε δούμε να κάνει story με τα μέλια. Καλημέρα στο κορίτσι μας από τις Μιλιές στη Λευκοθέα. Στη Σταματία, καλημέρα. Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Τι κάνεις, πού είσαι, πού σε έχουμε πετύχει? Στον ύπνο. Μόλις ξύπνησες. Έχεις σηκωθεί από το κρεβάτι? Ναι, έχω σηκωθεί. Έχει σηκωθεί γιατί αν, σήμερα. Για να κάνεις ένα τέντομα, να τα ακούγαμε. Έχεις τα γενέθλιά σου και άκου τι σου αφιερώνουνε. Ναι. Μικρό θα μείνω στον δηλώνω. Θα σου αντιστροφά το. Είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτό. Άμα είσαι και Σκορπιός, κλείνουμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις από την Αγγελική που δεν θα μεγαλώσεις ποτέ και έτσι να μείνεις το χαίρετε. Κατάλαβα. Λοιπόν, τα πόσα κλείνει σήμερα? 25. Τα 5? Ναι, τα 25. Α, τα 25. Άμα λες από τώρα δεν μεγαλώνω. Εντάξει, καλά θα περάσει η Αγγελική. Γιατί αυτό το τραγούδι αρέσει στους άνω των 30. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όσο μεγαλώνεις και σου αρέσει, πάει να πει ο μπαλιμπιδισμός μέσα σου είναι. Α, ξέρει ο Γιώργος. Ξέρω εγώ που σου λέω. Λοιπόν, Γιάννη μου και πάλι πολύ χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Την πέταξα τη... την πηχτή σου. Όχι, όχι. Α, ποια πέταξες? Την πατάτα. Ποια πατάτα? Είπα στο Γιάννη τώρα, λέω: άμα είσαι και Σκορπιός και ο άνθρωπος σε γενέθλια σήμερα. Ναι, γι' αυτό δεν ασχολίασαι ούτε εγώ ούτε εγώ. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει, παιδιά. Είναι πρωί ακόμα, δεν σημαίνει ότι με χαζεί. Ποιοι έχουν τώρα γενέθλια? Υδροσυστροχώς και μπαίνουμε στους ηχθείς τώρα. Δεν ρωτάω, δεν ξέρω. Σήμερα, αύριο λογικά μπαίνουμε. Να στείλω μια καλημέρα. Α, να συζητήσουμε λίγο αυτό για τον Νίκο. Γιατί γελάμε γραπτά, πες μου λίγο. Λοιπόν, θεωρώ ότι γελάς γραπτά για να δείξει τον άλλον ότι χαμογέλασε εκείνη την ώρα και πώς να το δείξει. Ναι, δηλαδή μερικές φορές βάζεις emoji. Όταν άκουσα το ηχητικό σου, Νίκο, γέλασα. Πώς θα σου δείξω λοιπόν ότι γέλασα και δεν είμαι στον αέρα? Δηλαδή μου στέλνεις κάτι, είμαστε φίλοι και μου στέλνεις κάτι και γελάω. Πώς θα σου το δείξω ότι γελάω? Κάτσε να ακούσουμε το ηχητικό να δούμε πόσα χαχά μπορεί να πάρει.
Μισό λεπτάκι, δώσε μου, παιδιά, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Η ιστορία έχει ως εξής, για όσους δεν έχετε ακούσει. Μας στέλνουν αρκετοί ακροατές από Βόρειο Πόλο. Και εμείς μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ο Βόρειος Πόλος είναι ο κανονικός Βόρειος Πόλος και ότι μας έκαναν πλάκα. Τελικά. Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ που λέω από το Βόρειο Πόλο, το λέω και στο live streaming συνέχεια. Δεν είμαι από το Βόρειο Πόλο, είμαι από την Αρτάκη. Αλλά γουστάρω να λέω από το Βόρειο Πόλο. Πραγματικά τα ζωή. Φυσικά εννοούσα το Βόρειο Πόλο, εκεί με τα κρύα και τα χιόνια κτλ. Μπράβο, εμείς τώρα πώς θα σου δείξουμε ότι γελάσαμε, όπως γελάει ο Γιώργος. Για πες μας, τι πρέπει να σου γράψουμε. Τώρα γελάμε. Πατάς την κάμερα που έχει το Viber και του δείχνεις και τον εαυτό, στο γέλιο σου. Ένας άλλος ο κρατής όμως εχθές από το live stream μας έστειλε από το Βόρειο Πόλο και μας είπε ότι είναι περιοχή της Κύπρου. Γιατί έτσι έψαξα και το έμαθα κι εγώ. Από το Βόρειο Πόλο δεν έχουμε κανέναν, ναι. Από το, το Γνήσιο. Το Γνήσιο, δεν ξέρω. Και παιδιά, με τα χιόνια τα πολλά και τα Ιγκλού δεν έχουμε τίποτα. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. 22-210-62-700 αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα καμπένα σας πρόσωπα και επιστρέφουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας. 22-210-62-700 αυτό είναι το τηλέφωνό μας, διότι έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια και ένα αστρολογικό προφίλ. Το οποίο είναι άγνωστο σήμερα. Έχουμε τρίγωνο, τετράγωνο, οκτάγωνο, εξάγωνο. Έχουμε τετράγωνο. Τετράγωνο. Και τι σου έχω πει, θύμισέ μου. Ότι τα τετράγωνα είναι άσχημα. Μπράβο, Γιώργο. Oh. Μαθαίνεις, ρε Γιώργο, η εμπειρία. Το τετράγωνο Ερμηδία σήμερα. Ένα και τρίγωνο δεν μπορούσε. Και έχουμε γκάφες. Έχουμε γκάφες σε επικοινωνίες. Γκάφες σε επαφές. Γκάφες σε μετακινήσεις. Γενικά γκάφες παντού. Γκάφες. Να μείνουμε και εμείς σπίτι δηλαδή σήμερα. Έχουμε είμαστε επιρρεπείς σε υπερβολές και μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια, μη μου λες που λέει και ο Νίκος Οβέρτης. Αυτό το λέει. Ναι. Α, ναι. Μεγάλα λόγια, ναι, πάμε παραπάνω. Τι ωραίο τραγούδι που λέει. Το θυμάσαι. Λοιπόν, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες του δεύτερου δεκαημέρου θα το παρακάνουν σήμερα και μπορεί να το μετανιώσουν αύριο. Να προσέχεις. Εγώ με το πρώτο. Α, το πρώτο είσαι. Να με συγχωρείτε. Μια ζωή όλα απ' έξω είναι. Δεν λοιπόν, είναι θέλετε να ξεκινήσω. Άντε, παιδιά, για πάμε. Ποιο ζώδιο θα επιδηθεί. 22-210-62-200 και μόλις το καταλάβετε, επικοινωνήστε κατευθείαν μαζί μας. Υδροχός. Σήμερα νομίζω ότι μπορείς να απολαύσεις τις χαρές του έρωτα χωρίς να καταπιέζεις από τα πρέπει και τα μη. Ρισκάρεις όμως την ερωτική σου ζωή. Όχι. Όχι. Πες όχι. Όχι, μη. Μην θεωρείς τίποτα και κανέναν δεδομένο. Όχι, 26. Δεν θέλω, άσε με. Κρυόσκαλε. Λόγω υπερβολικής αισιοδοξίας τελευταία, μάλλον δεν είδες κάποιους κακούς ιονούς και η όψη θα επαναφέρει φόβους και ανασφάλειες, κυρίως μετά από κάποιες αποκαλύψεις. 45. Άρα και εσύ όχι. Δεν είπα τον τοξότη. Α, κρίμα. Τοξότης. Σήμερα οι συνάδελφοί σου θα σου σταθούν και εδώ πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούν μαζί τους. Μπορείς να δανειστείς χρήματα από εκείνους. Άντε ρε που λέει τέτοια πράγματα. Δώσ' μου διαβάσεις τον τοξότη, ρε. Σήμερα οι συνάδελφοί σου θα σου σταθούν και μπορείς να δανειστείς χρήματα από εκείνους. Θέλω να το διαβάσω. Για την επαγγελματική σου πρόοδο. Τους επηρεάζεις θετικά και μπράβο που είσαι στο πλευρό τους. Όχι. Όχι, α! Φέρνει να το διαβάσω. Δώσ' μου να το διαβάσω. Δεν μου το δίνει. Ρουμπιάνα, δώσ' μου να το διαβάσω. Δεν σ' άρεσε. Μπρε, μ' άρεσε, αλλά δώσ' μου να το διαβάσω. Παιδιά, και του το ξέρει αυτό λύση σήμερα. Δώσ' μου να διαβάσω. Ότι οι συνάδελφοί σου είναι δίπλα σου, σου δανείζουν χρήματα απλόχερα και μπράβο σου που είσαι κοντά του. Α, σου δάνεισα το πρωί. Εμένα. Ναι, ένα 2 ευρώ. Καλά, εντάξει, πώς κάνεις. Δεν είχε ρε στα πεντάρικο άνθρωπο. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, εσύ δεν μου λες το πρωί θέλω ένα 2 ευρώ. Δεν στο δώσα. Μπράβο. Είδες πέφτει μέσα. Είδες που πέφτει μέσα. 2 ευρώ, έτσι. Ξέρεις πως θα μου επιστρέψεις μετά. Λοιπόν, 43. Τοξότης. Δείξε οπωσδήποτε προσοχή και ωριμότητα στις αδελφικές σου σχέσεις, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επαγγελματική σου πρόοδο. Πρέπει να περιορίσεις τα έξοδά σου, λέγεται τον Τοξότη. 43. Μπορούμε, έχουμε πρόβλημα. Α, αυτό το μήνα είμαι δύσκολα. Ναι, στριμώχτηκες. Ο Φλεβάρης δύσκολα. Πού τα χάλασες? Δεν ξέρω, ρε παιδί. Μόνο 28 μέρες έχει. Έλαντε. Ενώ ο Γενάρης που ήταν ατελείωτος, που κάτσε ένας χειμώνας ολόκληρο. Κάτι σου μείνε. Δεν μου μείνε κάτι, αλλά δεν ζορίστηκα. Ναι, γιατί δεν έβγαινες πολύ. Αυτό το μήνα ζορίζομαι πολύ. Α, όταν έχει κρύο και κάθε σπίτι σου, πού τα χαλάς? Πες εσύ το, delivery. Καρκίνος. Γίνονται συζητήσεις σήμερα που μπορεί να κρύβουν παγίδες. Αν σκοπεύεις να κάνεις κάποια μετακίνηση σήμερα, φρόντισε να είσαι συνεπής και τέλεια οργανωμένος. 36. Εσύ δεν χαλάς λεφτά, Χαλάω, εντάξει. Δεν χαλάς, όχι, σε έχω δει, είσαι σφιχτός. Ειδικά από τότε που. Καβούρια, παιδιά. Ελάττωσα πάρα πολύ το τσιγάρο και τον καφέ, μου μένουνε. Δεν σου μένουνε, γιατί δεν δίνεις γι' αυτό. Τι να δώσω, πού να δώσω, αφού δεν δίνω. Παρθένος. Μίλησε τώρα. Η ασυνεννοησία μπορεί να επιφέρει δυσάρεστες καταστάσεις, πρόσκαιρες μεν, αναπάντεχες δε. Φρόντισε λοιπόν να είσαι προσγειωμένος και να ακούς τι έχει να σου πει ο άλλος. 38. Σκορπιός. Οχ. Μην παρεξηγείς τους ανθρώπους που πραγματικά σε αγαπούν, Γιώργο. Αν καμιά φορά και εκείνη είναι λίγο αυστηρή απέναντί σου, το κάνουν για το καλό σου. Το νούμερο 6. Και το λέει. Και γιατί γελάς? Όχι, γιατί θα μου λέγες ότι το λέει. Λέων, καλύτερα να αποφύγεις τον προορμητισμό τώρα. Μην ξεχνάς πως θα τώρα. Τώρα το θέλω τώρα. Βγαίνει χαζός έτσι. Ο άνθρωπος είναι μουρλός. Αχ, τώρα. Τώρα, τώρα. Τι έλεγα, μωρέ. Τώρα. Ποιον έλεγα? Το τώρα. Λοιπόν. Το τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο έλεγα, παιδί. Πού είμαι, καλέ. Το τώρα μου.
Τώρα. Που, ναι. Μην ξεχνά πω τα λόγια δεν φτάνουν. Συνέχισε να ζητά για αποδείξει τι πράξει των άλλων και όχι τι υποσχέσει του. 27. Μόλι γελάει, μόλι αλλιώ. Ζυγό. Η γοητευτική σου εμφάνιση και το στυλ σου φέρουν σίγουρα θαυμαστέ στην πόρτα σου. Ωστόσο, καλό θα ήταν να αποφύγει φλερ στο εργασιακό σου περιβάλλον, γιατί θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση μετά. Το 11. Θα σα πάρουν χαμπάρι και κατάλαβε. Αν υπάρχουν ακροατέ που θέλουν πάρα πολύ να ακούν τα ζώδια, ναι, και δίνουν μεγάλη προσοχή σε αυτά. Μάλιστα. Και τα πιστεύουν και τα περιμένουν. Ωραία. Πόσο πολύ μας βρίζουνε, σκέψου. Εσένα δηλαδή. Καθόλου. Εγώ καιρό. Ίσως αισθανθείς πως χάνεις το μυαλό σου. Παιδί μου, είσαι μουρλός. Έχασα το μυαλό μου. Είναι απαραίτητο να αποφύγεις κάθε είδους ξεκίνημα σήμερα και να προσέχεις πολύ τις μετακινήσεις σου. Ούτε τώρα, μην μπλέξεις σε κουτσομπολιά γιατί κρύβουν παγίδες. 32. Ένα ζώδιο με έτσι, έτσι. Ταύρος. Μην χάνεις την επαφή με τους φίλους σου. Μην τους θεωρείς δεδομένους και φρόντισε να αποφεύγεις κουτσομπολιά που τους αφορούν. Το νούμερο 7. Σήμερα γίνεται του κουτσομπολιού εδώ μέσα. Ναι, καλά. Στα ζώδια, ξέρετε. Δανεικά κουτσομπολιά και σεξ 0. Λοιπόν. Έχουμε κι άλλο. Δίδυμη, βέβαια. Μάλιστα. Μιλάς πολύ. Εκτίθεσαι και χαλάς την καλή κοινωνική σου εικόνα. Μην υπερεκτιμάς τον εαυτό σου, μην εμπιστεύεσαι τους άλλους παρορμητικά και κράτα προστατευμένα τα προσωπικά σου. 18. Αυτό ήταν, εντάξει. Ναι, ναι. 22-210-62-700 για να δούμε ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο τη ημέρα. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ το επιδημένο να το πει με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι. Να έχει λίγο τον ερωτισμό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, κανένα ζώδιο Σαββατοκύριακο μηδέν. Δεν θα περάσει καθόλου καλά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, στο καφέ. Ναι, στο καφέ. Ποιο είναι? Ποιος είναι? Ο Κυριάκος. Από πού είσαι, Κυριάκο? Μονεβασιά. Γεια σου, Κυριάκο, από τη Μονεβασιά. Λοιπόν, Κυριάκο μου, τι πήδηξε η Ελίνα από ζώδια? Τον μπράβο, Κυριάκο! Μπράβο σου! Μπράβο, Κυριάκο, συγχαρητήρια! Εσύ τι ζώδιο είσαι, ε? Δίδυμος. Δίδυμος, μπράβο. Θυμάσαι τι λέγει για τους δίδυμους, μήπως? Όχι, αντιλεφώνησα. Εγώ λαβά. Α, εντάξει, λοιπόν, μείνε στη γραμμή σα, μέρε με τα δωράκια σου. Μην μιλά για τα προσωπικά σου σε κανέναν, Κυριάκο. Κράτα τα για τον εαυτό σου. Εννοείται. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ιχθύες. Κάτω-κάτω λίγο πιο. Με πιο ασάνσε, ρε παιδί μου, λίγο. Κάτσε, ρε παιδί μου, πώ θα το κάνω, παιδί μου. Είμαι. Ναι. Να σε βοηθήσω να σου δείξω. Λέει ότι μη θεωρείς δεδομένη την επαγγελματική οικονομική σου κατάσταση. Να σε μάθω εγώ πώς θα μιλάς γυναικεία και θηλυκά δηλαδή. Που έχουμε καταντήσει. Να σου δείξω άντρας τώρα πώς θα μιλάς γυναικεία. Πες μας, Γιώργο, τι θες. Τον νυχτή, έτσι. Εγώ κάνω τον Γιώργο. Λοιπόν, αγάπης μου. Αχ, αγαπημένα μου ψαράκια. Αχ, μη θεωρείς δεδομένη την παρούσα θετική επαγγελματική και οικονομική σου κατάσταση. Το ρίσκο για την υπέρτατη αυτοπεποίθηση. Παιδί μου, δεν πας καλά. Τα φέρει συνέπειες εκεί που δεν το περιμένεις. Οπό, πό, 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 πό. Τι έφαγες χθες το βράδυ? Τυχερός αριθμός. Ναι. Ποιο? Το δέκατο καλό. Παιδιά. Το δέκατο στρογγυλό. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Αυτό με τον Άσο μπροστά και το μηδέν από πίσω. Καλέ. Έλα, σε παρακαλώ, τελείωνε πρωί-πρωί. Σας έλεγα πριν, κατά τη διάρκεια των wake up call που κάναμε τα τηλεφωνήματα για το καταναλωτικό του Πολάκη των 100.000. Ναι, και ναι, λέω, ναι, ρε παιδί ναι, μου, οι reporters, όταν θες να δείξεις, ας πούμε. Είσαι τραβάνε τα μαλλιά, ε. Στις ειδήσεις, ναι. Πήγε ένας reporter του Sky για να δείξει τώρα το καταναλωτικό, αφού πήγε στον δρόμο και ρωτούσε τους περαστικούς πώς σας φαίνεται που η τράπεζα έδωσε 100.000 σε καταναλωτικό. Σε λαϊκή πήγε. Όχι. Α, έτσι απλά. Συνήθως, ναι, στον δρόμο. Πάει σε ένα ATM και λέει, θα προσπαθήσω να βγάλω 100.000. Ναι. Βάζει λοιπόν την κάρτα μέσα. Αφού δεν είχε. Πατάει για να βάζει την κάρτα, να πει ότι προφανώς είχε. Γιατί το μήνυμα που του έβγαλε δεν είναι δεν έχεις. Α, τσα, είναι... δημοσιογράφος. Είναι... είναι το ποσό δεν είναι αποδεκτό. Ότι δεν μπορεί να βγάλει 100.000 η κάρτα. Ναι, μα αυτό σου λέει. Αυτό... Εμείς, ας πούμε, δεν το ξέραμε αυτό. Στην ουσία είναι ότι δεν έχει. Α, δεν έχει. Ναι, αλλά δεν δίνει, παιδιά, 100.000 το ATM τώρα. Αν είχε μέσα, θα σου έλεγε βγάλ τα 50-50. Κάτσε δύο μέρες. 20-20. Το τερμάτισαν το θέμα, έτσι. Είναι σαν αυτούς τους ρεπόρτερ που στη χιονοθύελα, ας πούμε, πάνε και στέκονται στην άκρη του γκρεμού για να δείξουν ότι το χιόνι θα τα σαρώσει όλα. Με τι επιτόκιο το πήρε? Το καταναλωτικό έχει ψηλό επιτόκιο, δεν έχει. Δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έδινε. Κειμενόμενο. Δηλαδή, όποιο παίρνει καταναλωτικό πάει και βγάζει 100.000 από το ATM, ωραία. Όχι, δεν μπορεί να τα βγάλει. Πώς θα βγάζει το ATM, δεν ξέρω. Κάνα χιλιάρικο. Το μηνά. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχουμε ακόμα capital. Δεν έχουμε. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω σηκώσει. Έχουμε τα capital που δεν είναι capital, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, με την κάρτα έχω ένα θέμα. Ναι. Κάπου την έχω. Ναι. Δεν ξέρω πού, αλλά δεν είναι και λεφτά μέσα. Α, οπότε δεν με νοιάζει. Δεν, ξέρω, ναι, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Και μια φορά που έχω σηκώσει, δεν έχω σηκώσει πάνω από 100 ευρώ. Α, οπότε δεν κοίταξε, ξέρω. Θα σου πω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι νομίζω ότι δεν είναι όπως ήταν παλιά, όταν ξεκίνησε τα capital controls που μπορούσε να βγάζει 20 την ημέρα. Είναι παραπάνω, αλλά δεν ξέρω πόσα. Είναι. Ναι, ούτε εγώ δεν το έχω ψάξει. Αλλά νομίζω είναι και μπορεί να βγάλει και τουλάχιστον ένα 500 την ημέρα σίγουρα. Την ημέρα? Ναι. Ναι, αλλά σίγουρα είναι το μήνα κανένα 5.000 δηλαδή.
Δεν ξέρω, ρε Ελίνα μου. Θες να σηκώσει και δεν μπορείς. Όχι, απλά μου έκανε εντύπωση ο ρεπόρτερ που λέει θα πάω να βγάλω 100.000 από το ATM. Έλα, κοροϊδεύει. Δηλαδή, τρολάρι, ρε. Τρολάρι. Ναι, αλλά το ATM βγάζει αυτά τα λεφτά. Όχι, αυτό δεν τα βγάζει. Αυτό κοροϊδεύει. Δεν καταλαβαίνει. Κοροϊδεύει τον Πολάκη και καλά. Ότι πήγε τα βγάλε. Ο Πολάκης να τον ενημερώσουμε, δεν τα πήρε από το ATM. Την τράπεζα κατευθείαν το πήρε. Ναι, του τα βάλαν κάπου. Σε ένα λογαριασμό. αυτό καταλαβαίνει. Τα βάλαν στο λογαριασμό του. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, μου κάνει εντύπωση οι ρεπόρτερ μέχρι που μπορούν να φτάσουν για να δείξουν ότι κάνουν μάχημο ρεπορτάζ, ρε παιδί μου. Ωραία, θα πάω, δώσουμε την κάρτα σου. Ναι, τη δική μου. Εγώ δεν έχω. Του Αντώνη, με θέση. Αυτή την οικογενειακή σα. Αυτή που χρησιμοποιείτε όλοι. Η οικογενειακή κατάσταση. Να πάω να σηκώσω κι εγώ 100.000 να δούμε τι θα μου πει. Δεν θα έχει μέσα. Δεν πειράζει, να δω τι θα μου πει, σου είπα. Έχουν σηκωθεί κάποια χρήματα που δεν έχουν ενημερώσει την οικογένεια και πρέπει λίγο να περιμένουμε αυτές τις μέρες να μπουν τα επόμενα. Κατάλαβα. Για να καλύψουν λίγο το κενό. Πού τα ξόδευσες, Μαρή? Πού τα έφαγες, Μαρή? Πήγα να κάνω πείραμα και εγώ να δω πώς πήρε ο Πολάκης τα λεφτά. Ναι. Και πάνω στο πείραμα, εμένα μου έλεγε, μου πήρε η κάρτα, οκ, okay, κατάλαβες. Δεν μου είπε όχι, μου είπε το ρεπόρτερ. Πώς σα σήκωσες, Μαρή? Δεν σήκωσα πολλά, παιδιά. Τι σήκωσες? Είναι δύσκολο αυτό το μήνα. Πρέπει να πάω στο Πολάκη να δανειστώ. Πάει, Ελίνα. Α, για να δω. Αντώνη, πάω να κάνω ένα πείραμα στην κάρτα. Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Πατάει. 1000 ευρώ. Σιγά καλέ, μην έβγαλα και 5.000. Πόσο βάλω? Βάλε 600. Ναι, σε πείραξε η διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Καλημέρα στον φίλο το Στράτο που μου στείλε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε σε γνωστό αεροδρόμιο. Ναι. Λοιπόν, εκεί που περιμένει τι βαλίτσε. Πώ το λένε το. Αυτό μωρέ, το κυλιόμενο. Πού είναι πάνω οι βαλίτσες και κάνουν βόλτα και περιμένεις. Ναι, ναι, ναι. Στο χώρο αναμονής αποσκευών. Μπράβο. Ναι. Είναι τώρα μαζεμένος ο κόσμος, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω από το κυλιόμενο αυτό το μαραφέτη και τα λοιπά. Και κάθονται και περιμένουν να αρχίζουν να βγαίνουν ζυγούλια-ζυγούλια οι βαλίτσες. Και τι βγήκε. Τι βγήκε. Τι βγήκε. Από το μαύρο αυτό το τέτοιο. Ανοίγει το. Ξεκινάνε οι διάδρομοι να κυλάνε. Έγινε στο κύριο. Και κύριο, παιδί μου. Πώς ήταν το φίλο που μας το έστειλε. Περίμενε, δε. Στράτος. Πες στον κόσμο τι ξεκίνησε αντί για βαλίτσες. Τι είναι αυτό, καλέ. Λοιπόν, καθώ έχει μαζευτεί ο κόσμος, παιδιά, στο αεροδρόμιο, σκεφτείτε τώρα τον εαυτό σας. Είσαι στο αεροδρόμιο, γιατί όλοι το έχουμε περάσει αυτό, και περιμένεις τις ρεμαδιασμένες τις βαλίτσες που πρέπει και 40 χρόνια να έρθουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένεις και ξεκινάνε να ρολάρουν αυτά τα πράγματα, τα μαύρα. Και λες, δόξα τω Θεώ, θα πάρουμε τις βαλίτσες να φύγουμε. Και αντί να βγαίνουν βαλίτσες, βγήκε ένας δονητής. Πάπα, παιδιά. Και να έχεις τα παιδάκια σου εκεί, ως το παιδί. Μαμά, τι είναι αυτό. Μην κοιτάς, παιδί μου. Μαμά, πες μου τι είναι αυτό. Μαμά! Ο τύπος που το έκανε, βέβαια. Τον ψάχνουν ακόμα να τον βρουν. Αυτός που βεντούζαρε τον δονητή, το μόριο αυτό. Αυτός εργάζεται εκεί τώρα, έτσι. Αυτός στις βαλίτσες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ή το βρήκε, ή έπεσε από βαλίτσα. Έπεσε και βεντούζαρε και όλα σε κάθετα. Ή όπως πετάνε, γιατί σας λέει, ρε παιδί μου, στις βαλίτσες βάζουν το έθραυστο. Ναι, ναι. Ποιο σχέστηκε. Ναι. Το πετάνε. Όπως πετάνε τις βαλίτσες, ναι. Μπορεί να σχέστηκε κανένα φερμόρ και να βγήκαν από μέσα διάφορα πράγματα. Ναι, μωρέ, τώρα το βρήκαμε ότι έπεσε από μια γυναίκα, ας πούμε, τη βαλίτσα. Μπορεί να ήταν και άντρα. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα, να προσέχετε εκεί στο χώρο αναμονής αποσκευών, να κλείνετε τα μάτια στα παιδάκια σας. Βάλτε λουκέτα, βάλτε λουκέτα. Μικρό μου, θυμάσαι που σου είπα θέλω λίγο να μείνω μόνος μου. Ναι, ναι. Γύρισα. Ναι. Μα πέρασαν 8 χρόνια, Δημήτρη. Πω, άρχισε πάλι την κρίνια. Καλημέρα στον Κυριάκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δίνετε χαρά κάθε μέρα, μας φτιάχνετε τη διάθεση σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Όλοι να είστε πάντα καλά. Γεια σου, Κυριάκο μου. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στον Πασχάλη. Πού είστε, παιδιά? Πού είστε, ρε παιδιά? Καλημέρα στον Δήμο από τη Γερμανία. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Good morning, Αφροδίτη. Στον Κώστα, κανονίστε να έρθετε διακοπές στα Χανιά το καλοκαίρι. Φιλιά πολλά στον Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μαράκι έστειλε μήνυμα βεβαίως. Ο Χρήστος. Αλλά έχω θεματάκι τρελό. Τι? Το οποίο όταν το διάβασα, λέω. Ο Γιώργος. Οχ. Ο Γιώργος στα νιάτα του. Οχ. Να πω εγώ κάτι που θέλω για να, για να σου κόψω λίγο τη φόρα, παιδιά. Για να μας σώσω. Ελίνα μου, να ξέρετε και όλες οι γυναίκες εκεί έξω που μας ακούτε, να ξέρετε, κορίτσια μου καλά, ότι στο σεξ και στο σφουγγάρισμα, άμα δεν πέσεις και λίγο στα τέσσερα, δουλειά δεν γίνεται. Συμφωνώ. Και στο παρκέ. Στην παρκέ τέσσερα, γιατί γελάς. Δεν το άκουσε όλο. Ναι. Ναι. Α, στο σεξ. Δεν άκουσα το σεξ. Γιατί απομονώνεις λέξεις. Ντροπή σου. Έχω την ικανότητα αυτή. Γιατί απομονώνεις να απομονώνω ότι με ενοχλεί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είσαι σε έναν οίκο ανοχής. Μάλιστα. Έχεις επισκεφθεί. Ωραία. Γνωρίζεις. Στούντιο, οίκο. Οίκο ανοχής. Οίκο. Και είναι στο τρίτο όροφο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπορεί να υπάρχει. Εσύ γνωρίζεις κάτι. Μέχρι μη όροφο. Δεν έχω ανέβει στον τρίτο. Εκεί ήταν καλά, λέει, σταμάτησα. Δεν προλάβαινα. Λοιπόν, φτάνει λοιπόν ο κύριος που λέτε στον Νίκο Ανοχής, διάβασα, και την ώρα που ξεκινάει, πιάνει φωτιά. Τι? Έπιασε φωτιά. Ο οίκος.
Ναι. Ή αυτός. Ο οίκος, παιδί μου, ξέσπασε φωτιά μέσα στον χώρο. Και πήγε πυροσβεστική. Έπρεπε να τον απεγκλωβίσουν, λοιπόν, τον κύριο. Περίμενε. Όχι, δεν μας τα λες καλά. Κάτσε. Έπιασε φωτιά και πρέπει να τον απεγκλωβίσουν. Άρα πάει να πει γκρεμίστηκε αυτό και έμεινε αυτός μέσα γυμνός. Όχι. Βγήκε όλος ο κόσμος έξω. Και αυτός έμεινε μέσα. Τον έβγαλαν γυμνό από τον τρίτο με σκάλα. Με σκάλα. Ναι, κατέβηκε. Το κακό. Κατέβηκε τη σκάλα γυμνός. Ναι, και βλέπαν όλοι τον πισινό του. Και ήταν και σε live μετάδοση στην τηλεόραση αυτό. Οπότε η γυναίκα του, φαντάζομαι, θα ήταν στο σπίτι. Μπορεί να μην είχε γυναίκα. Και να λέει, κοίτα, κοίτα, τι γίνεται, παιδιά. Κοίτα, τον ηλίθιο. Κοίτα, κοίτα. Πήγε να πηδήσει, πήρε φωτιά. Και γυρνάει στην κάμερα και βλέπει τον άντρα. Και να λέει η γυναίκα, κοίτα τον ηλίθιο, αλλά αυτό ο κόλο γνωστό μου φαίνεται. Αυτό το κολαράκι που κατέβηκε. Έλα καλέ. Γνωστό μου φαίνεται. Δηλαδή κάτι κάποια νου γνωστού είναι. Από 9 μέτρων σκάλα, λοιπόν, χρειάστηκε να κατέβει ο κύριος. Από το πρεβάζι, στάθηκε στο πρεβάζι του παραθύρου και περίμενε τη σκάλα να ανέβει τη πυροσβεστική. Α, και κρεμότσαν τα άλλα από κάτω. Γυμνός, είχε κρύψει βέβαια τα επίμαχα σημεία. Ναι, καλά, φίλε τώρα. Ό,τι πήρε τώρα, χέστηκε τώρα, τι να δουν. Τι να κρύψει, το πρόσωπο, το αυτό. Τι να φωτοκρύψει. Αδελφέ μου, σε τέτοιες περιπτώσεις κρύβει το πρόσωπο. Όχι το κάτω, ηλίθι. Το πάνω. το πάνω. Γιατί ένα, έχει δύο κρατούμενα αυτό το πράγμα. Ένα, ή θα σε δουν όλοι οι φίλοι σου και θα γίνεις ρούκου. Ναι. Εκεί, αν είσαι και μικροτσούτσουνος, κρύβεις το πάνω. Γιατί σου λέει, κοίτα ρε τι έχει ρε, πήγαινα με αυτό ή με αυτό. Καλά, δεν τρέψτε λιγάκι. Εγώ θα βάζα κουκούλα. Εγώ στη θέση του θα βάζα μαξιλάρι. Τη μαξιλαροθήκη θα την παίρναγα στο κεφάλι. Ό,τι και να δεις, δεν ξέρεις. Φέρε μου τη ρόμπα σου, κοπελιά, πώς σε λένε, δεν θυμάμαι. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, αν έχεις τατουάζ σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα ξέρουν και λίγοι. Τελείωσε. Α, μπες με στη φωτιά. Δεν έχουμε νέα από Οικονομόπλο, τι γίνεται. Όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά τώρα. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Αλλά επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, δεν θέλω να σας χαλάω χατήρια. Θέλω να μου ζητάτε τραγούδια που γουστάρετε να ακούσετε σήμερα. Α. Καλέ, βάλε ένα ευέρτη πόσο σ' αγαπώ, σου το ζητάμε τρεις μέρες τώρα. Νομίζω το έχω ξεχάσει. Στείλτε μήνυμα στο Viber μας 697-800-1048. Τραγουδάκια έτσι που γουστάρετε και σας ανεβάζουν τη διάθεση. Τι θα κάνουμε, θα παίξουμε μουσική. Α, παιδιά, πάμε, παιδιά, κάνουμε χαμό. Θέλω να ζητήσετε. Συγγνώμη. Όχι. Νίκο Βέρτη, πόσο σ' αγαπώ. Θέλω να ζητήσω. Περίμενα, σου πω. Ελίνα, στείλε μήνυμα. Ο κόσμος θα ζητήσει εγώ. Στείλει μήνυμα. Στείλει θα το ζητήσουνε. Ναι, θα στείλουνε τώρα αυτοί που σε θαυμάζουν και σου στέλνουν τι ωραία φωνή έχεις, καταπληκτική και τι γυναικάρα είσαι και δεν μου τα δίνει τα μηνύματα αυτά να τα μεταφέρω στον αέρα. Κάτσε να την κάνω πιο πολύ. Παιδιά, θα ήθελα σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ζητήσετε. Έτσι κάνεις και στον άντρα σου. Έχω δει μια ζακέτα καταπληκτική. Αντωνάκη, Αντωνάκη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, άσε λίγο το δάκρυ να κυλήσει. Θέλω να ζητήσετε τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Ό,τι θέλετε εσείς. Ξέρω ότι οι απόψεις μας είναι. Πώς θα πω, ότι δεν είναι. Πώς το λένε, πες τη λέξη που δεν τη βρίσκω τώρα. Οι απόψεις τι είναι. Δεν δίστανται το άλλο. Οι απόψεις. Ότι είναι ίδιες, ρε παιδί μου. Ότι ακούμε τα ίδια. Τα γούστα μας είναι ίδια, ναι. Ορίστε, Αφροδίτη, πόσο σ' αγαπώ, παρακαλώ πολύ, Βέρτης. Ναι, Αφροδίτη. Καλημέρα στο Στράτο. Καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, τι γίνεται με τα MasterChef και με τα Survivor και με αυτά. Είδα λίγο MasterChef εχθές. Ναι. Να πω την αλήθεια. Και είχαν την αποχώρηση. Δεν ξέρω ποιος έφυγε. Α, δεν ξέρω. Έφυγε κάποιος. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το είδα μέχρι τέλος. Είδα ότι ο Κράτς. Ναι. Πήρε την ασυλία γιατί μαγείρεψε ένα καταπληκτικό πιάτο. Το στιφάδο του πήρε. Στιφάδο. Εκεί κοιμήθηκα. Το στιφάδο του πήρε την καλύτερη κριτική και είπε ακόμα και στου άλλου παίκτε: Ελάτε να δοκιμάσετε. Δεν έχετε φάει πιο ωραίο. Και του είχε πει ο Κοντούλη, πώ τον λένε. Περίμενε, ποιο του είπε να δοκιμάσουν οι άλλοι. Οι κριτέ. Είπαν να δοκιμάσουν και άλλοι. Τον πάνε τον Κράτς. Πολύ, πολύ. Τον πάνε πολύ. Αφού είναι χαμό στο διαδίκτυο. Και ο Λεωνίδα. Ο Κοντούλη ποιο είναι. Ο Λεωνίδα. Του λέει την ώρα επειδή μου περνάει τον μπάγκο του και του λέει τι φτιάχνει, του λέει στιφάδο γρήγορο με μπουτάνια κτλ. Και πώς το λένε. Κολοκύθα. Όχι, παιδί μου. Κόλιανδρο. Τι βάζουμε στο κέικ, βανίλια. Α, ναι, και του λέει πώς κολλάει η βανίλια. Δεν μου κολλήσει η βανίλια. Και του το έπαιρνε από τον εξώστη αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο Μουσάτος, ο παππούλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δοκιμάζει και έχει πάθει πλάκα ο Λεωνίδας. Και παθαίνουν όλοι η πλάκα και τρώνε το πιάτο, το κλείψανε. Έλα, και κερδίζει την ασυλία, βέβαια. Του συμπαθώ πολύ τον Κράτς. Αλλά με το που τον εμπλέπουμε τη χύτρα, λέει, κάνει έξυπνο κόλπο. Ναι, ναι, ναι. Αρκεί, ναι, λέει, να ξέρουν να χειριστεί τη χύτρα. Άκου τώρα μαθήματα που παίρνει μια νοικοκυρά από το MasterChef. Ναι. Τη χύτρα, λέει, δεν πρέπει, λέει, να, πατάμε το κουμπί να φεύγει ο αέρας. Πρέπει να τον αφήνει, λέει, μόνη τη υποκοντιζά. Όταν κάνει ζωμό, και δεν ξέρω αν τη φτιάχνει, όταν λέει κάνει ζωμό, θα πρέπει τη χύτρα, λέει, να μην βγάλει την ασφάλεια, να αφήσει να κρύψει μόνη τη. Τα ξέρει αυτά. Εγώ το ξέρω αυτό. Γιατί εγώ έχω να σου πω, εγώ φοβάμαι τις χύτρες καταρχάς. Ναι. Φοβάμαι μην κάνει έκρηξη. Μη σκάσει χύτρα. Οπότε τη χρησιμοποιώ σπάνια. Και όταν χρησιμοποιώ χύτρα, κλείνω την πόρτα της κουζίνας. απομακρυνόμαστε όλοι από την κουζίνα, πηγαίνουμε σε άλλους χώρους σπιτιού. Αλήθεια σας λέω. Τα παιδιά στη γιαγιά. Ναι.
Εγώ φτάνω μέχρι τη Νέα Υόρκη, γυρνάω μετά από κάνα δύο ώρες και άμα όλα είναι καλά. Και παίρνω τηλέφωνο τον άντρα μου. Μπε στην κουζίνα. Και του λέω, πήγαινε φέρε μου λίγο νερό. Άμα γυρίσει όσο είμαστε κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Δεν πα καλά. Είναι δυνατό, Χριστέ. Έχω θέμα, παιδιά. Λοιπόν, μία που με την οικοκυρωσύνη δεν τα έχει καλά. Λοιπόν, μετά το Νίκο Βέρτη έχω εδώ, θα το ακυρώσω αυτό. Ακυρώσε το γιατί θα βάλουμε το άλλο, ναι. Ακύρωσε το αυτό, θα πάμε σε Παντελή Παντελίδη. Ναι. Λοιπόν, θα σα πω τι δουλειά θα πρέπει να κάνετε βάσει του ζωδίου σα. Ναι. Εσύ για κουζίνα δεν είσαι πάντως. Δεν είμαι. Δεν είσαι ούτε για μάστερ. Δεν με έχει δει εμένα με ποδιά να μαγειρεύω. Δεν είσαι αγάπη μου για κουζίνα. Δεν με έχει δει. Οι τοξότε άλλη δουλειά πρέπει να κάνουν. Εσύ θε να μάθει ποιο είναι το κατάλληλο επάγγελμα βάσει του ζωδίου σου. Βάσει ζωδίου μου, δηλαδή. Ναι, τοξότη. Είναι και η Άννα Βύση τοξότη. Δηλαδή και η Άννα Βύση θα έπρεπε να κάνει κανονικά. Κανονικά η Άννα Βύση. Ο Μπρατ Πίτ, α πούμε. Είμαστε τοξότε όλοι. Οι τοξότε. Θα ξεκινήσουμε με του τοξότε. Οι τοξότε θα έπρεπε να έχουν γίνει σούπε. Θα ήταν super stand-up comedy. Κομική. Άρα έχουμε χιούμορ. Πού το βρήκανε, θέλω να ξέρω. Ναι, ναι. Όχι, επειδή δεν έχετε, γελάνε με αυτό. Ή παρουσιαστέ σε reality, εσύ εκεί είσαι. Μικρούτσικο δηλαδή. Είσαι η θηλυκιά Μικρούτσικο. Έλεγα από παλιά σε δεκαετία. Ναι, 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 παιδιά μου το λέει χρόνια. Αλλά από δεν είναι. Παλιά το λέω αυτό. Όχι, όχι. Γιατί δημιουργώ εγώ τέτοια πράγματα που κάνω Μικρούτσικο. Όχι, μαρή, όχι, μαρή. Λοιπόν, πάμε στον κρυό. Ο κρυό είναι ανταγωνιστικό κτλ. Το επάγγελμα το οποίο θα μπορέσει να βγάλει και πάρα πολλά λεφτά θα γινόταν διακοσμητής εσωτερικών χώρων. Ναι. Και θα βγάζει πάρα πολλά ωραία, χρήματα. Ωραία. Ο Ταύρος θα έπρεπε να κάνει καριέρα ως σεφ σε πανάκριβο εστιατόριο. Ναι. Δηλαδή να πάει στο MasterChef. Ο Δίδυμος το καλύτερο. Τι είναι οι κριτές, έλαντε. Δεν το έχω ψάξει ποτέ. Οι Δίδυμοι θα έπρεπε να έχουν δικό τους talk show. Ναι. Να μιλάνε, να λένε διάφορα πράγματα και να σχολιάζουν τους καλεσμένους κτλ. Λοιπόν, ο καρκίνος, το καλύτερο επάγγελμα που θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Είναι σε νοσοκομείο. Ναι. Είναι καλύτερος για χειρούργος, για. Γενικά σε ιατρικά θέματα. Καρκίνος, το καρκινάκι. Ο Λέων τώρα. Το λιονταράκι μας. Τα λιονταράκια. Γεννημένος ηθοποιός. Το κορίτσι του Γιώργου. Γεννημένος ηθοποιός. Αμά. Το ψέμα το έχει στο τσεπάκι. Υποδίεται ρόλους σε 3 δευτερόλεπτα 5-6 διαφορετικούς. Τι συμβαίνει, Γιώργο? Από Μάρθα Βούρτσι. Μέχρι Βλαχοπούλου. Μάλιστα. Να πάω σπίτι. Λοιπόν, ο Παρθένος τώρα, επειδή είναι τελειομανής και τα λοιπά και τα λοιπά. Το αδελφάκι σου θα ήταν ένας πάρα πολύ καλός νοσοκόμος. Ναι, θα ήταν, ναι, συμφωνώ. Νοσοκόμος. Και θα ήταν το δεξί χέρι του γιατρού. Ναι, ναι, του λέω προχθές μου βωνάει η μέση μου. Μου λέει ξάπλωσε λίγο. Φοβερός. Νοσοκόμος, δεν πάει παραπέρα. Ο ζυγός λέει η καλύτερη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει, γιατί οι μισοί τους καυγάδες δεν του αρέσει να βρίσκεται στη μέση και να τους χωρίζει, ρε παιδί μου. Η ζυγή θα είναι πολύ καλή κοινωνική λειτουργή. Πυροσβεστήρες, ας πούμε, η ζυγή. Ναι, 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 κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, ο εγώκερος τώρα, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να. Του αρέσει, ρε παιδί μου, να παίρνει εύσημα, να παίρνει. Το παιδί μου είναι αυτό. Το παιδί σου. Στρατιωτικός. Μου είπε η δασκάλα ότι είναι αρχηγός. Αρχηγός. Θέλει να είναι αρχηγός. Θέλει να μπει στο στρατό. Και να παίρνει παράσημα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Να γεμίσει εδώ πέρα παράσημα. Πάνω από το πτώμα μου. Αστέρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τέτοια πράγματα. Θα κάνω ντου στο στρατόπεδο. Ο υδροχός θα ήταν ένας πολύ καλός ψυχολόγος. Ο υδροχός. Έχει ψυχολογικά τώρα. Μετά από σένα. Λοιπόν, ο ηχθής θα μπορούσε να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να είναι. Επειδή έχει καλλιτεχνική φύση ο ηχθής, ναι. Θα μπορούσε να πάρει μια κιθάρα και να είναι πλανόδιος μουσικός. Το κορίτσι μου θα είναι αυτό. Τη βλέπω με μια κιθάρα στην Αβάντων. Ναι, ναι, καλά, περίμενε. Τώρα, ναι. Και τέλος, οι σκορπιοί. Τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Εσείς, ο άντρας μου, λοιπόν. Ο άντρας μου, ο συνεργάτης μου. Ναι. Ο άλλος συνεργάτης μου. Είμαι περικυκλωμένη από σκορπιούς, παιδιά. Και στο σπίτι και στο γραφείο. Να σε βοηθήσω. Μπορεί να μιλάει για ώρες. Δεν σταματάει μέχρι να κερδίσει. Μπορεί να είναι εγωιτευτικός, αλλά ταυτόχρονα και θανάσιμος, λέει. Τι μπορεί να κάνουμε. Τι μπορείτε να κάνετε. Ναι. Έλα. Με στρατό δεν έχετε σχέση, με ιατρικά. Με ιατρικά. Όχι. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Για πείτε, ρε παιδιά, για πείτε. Τι να πεις, καλέ. Για πείτε. Θα δώσουμε δώρα. Όποιος πέσει μέσα στο επάγγελμα που θεωρείται ότι μπορεί να έχει ο σκορπιός. Τι να πω, παιδιά, στείλτε μηνύματα να δούμε. Πες ένα. Εγώ λέω, χειρουργός. Όχι. Δικηγόρος. Κοντά είσαι. Δικαστής. Δικαστής.
Στείλτε τα μηνύματά σας 697-800-1048. Τα μηνύματά σας στο Viber να δούμε. Ξεκίνησαν. Πορνοστάρ. Πορνοστάρ. Μ' αρέσει, χάρη. Πάμε, πάμε, γερά, πάμε. Μπορούμε. Καλή σας μέρα και πολλά φιλιά σε όλους. Είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 11. Γελάτε. Είναι Παρασκευή. Οι Παρασκευές, όπως καταλαβαίνετε, οι Παρασκευές είναι λίγο περίεργες. Συγχωρέστε μας. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα. Και καταρχήν στον Θεό, καλημέρα που ζητάει την επιμονή σου από Λεωνόρα Ζουγανέλη για τη βουλίτσα μου, λέει, που ακούει. Καλημέρα στο φίλο που ζητάει τις στιγμές του Αντώνη. Έτσι απλά είναι οι στιγμές του Αντώνη. Μ' αρέσει αυτό γιατί και εγώ στο λέω: βάλε μου τις στιγμές του Αντώνη. Δεν είναι, χρειάζεται ούτε ρέμος, ούτε τραγούδι, ούτε τίποτα. Ελίνα μου, έχουμε το ίδιο ζώδιο, λέει η Μαρία, αλλά και στους άντρες μας το ξώτη Σκορπιός. Και εκείνη. Και ακριβώς το ίδιο ζευγάρι σας. Καταλαβαίνω τι γίνεται στο σπίτι σας. Αστυνομική, λέει, να γίνεται. Το καταλαβαίνω. Έχει στείλει μια φίλη μήνυμα και μας λέει ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εκείνη στο σπίτι. Με τη χύτρα. Φεύγει, εξαφανίζεται. Ναι, εξαφανίζεται και εξαφανίζεται από την κουζίνα. Η Τίνα μας λέει πρωθυπουργός άνετα. Ποιος? Εγώ για το επάγγελμα των Σκορπιών. Ναι, ναι. Πρωθυπουργή ή Τραμπ Τζούνιο. Ή? Τραμπ. Τι είναι Τραμπ? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Α, ο Τραμπ. Ο Τζούνιο όμως. Ο μικρός. Ο Γιώργος ρωτάει τι θα έπρεπε να κάνει ο Σκορπιός σε επάγγελμα βάσει του ζωδίου του. Λοιπόν, δηλαδή ο Σκορπιός. Έχουμε πόρνο στάρ, ζυγκολό. Έχουμε σεξολόγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει η Λίτσα. Πολιτικός, λέει η Έλενα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, το επάγγελμα που θα πρέπει να κάνουν οι Σκορπιοί είναι αυτό που είπε η Ελίνα κάποια στιγμή, το πέταξε. Είναι ο δικηγόρος. Αλλά όχι δικηγόρος τύπου. Ασχολείται με υποθέσεις διαζυγίων και τέτοια πραγματάκια. Γιατί? Υποθέσεις τηλεοπτικός δικηγόρος. Μαρακάκης. Μαρακάκης. Στον deal. Στον deal. Όπου δικηγόρο χρειάζονται στην τηλεόραση, αυτό θα ήταν Σκορπιό. Είναι Σκορπιός. Ωραίος ο Μαρακάκης. Τον είχα δει στα δικαστήρια της Χαλκίδας. Ναι. Ωραίο. Τι υπόθεση είχε να λύσει? Δε ούτε ρώτησε ότι. Του deal ήτανε. Του deal or not to deal. Είδα που πάει να πιει ένα καφέ στο Όρθιο. Πήγα κι εγώ εκεί να... Στο Όρθιο. Να πάρω ένα καφέ. Στο Όρθιο. Γνωριστήκαμε βέβαια. Και τι σου είπε? Τίποτα, ρε παιδί μου. Σέλφι βγάλατε. Δεν βγάλαμε σέλφι, αλλά είναι πολύ ωραίο αγόριο Μαρακάκης. Τότε, τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Έχω καιρό να το δω. Λοιπόν, οι Σκόρπιοι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική και τη δικηγορία που έχει να κάνει με τα πάνελ. Κοίταξε, θα σου πω κάτι και να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Γιατί και ο άντρας μου είναι Σκορπιός και οι συνεργάτες μου είναι Σκορπιοί. Λοιπόν, αυτό που έχει ο Σκορπιός και οφείλουμε να το παραδεχτούμε είναι ότι είστε πολύ δίκαιοι άνθρωποι γενικά. Υπάρχει μια δικαιοσύνη. Αυτό το βλέπω και στον Αντώνη. Πάλι καλά που μα όνει που και πού Αντώνη. Ναι, για λέγε. Όχι, όχι. Δηλαδή, πώ σα πω, ρε παιδί μου, μεταξύ δύο-τριών απόψεων. Θα είστε με τους δίκαιους. Μάλλον θα είστε με την άποψη. Με τη λογική. Θα είστε δίκαιοι απέναντι στις απόψεις. Δεν θα πάτε ούτε με τη φιλία, ούτε με το συνέστημα. Όχι, 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 το χώνουμε εκεί θα που βάλετε πρέπει. Τη λογική, θα βάλετε τη δικαιοσύνη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς δεν το έχουμε τόσο. Εμείς είμαστε πιο συναισθηματικοί. Ναι. Μας έπεισες, ναι. Τέτοιο συνέστημα που έχεις και βγάλει εσύ σε εμάς. Ναι, καλημέρα στο Γεράσιμο, σε όλους χαιρετίσματα. Καλημέρα στο Μάκη. Καλημέρα στην Ιωάννα από Ντίσελντορφ. Γεια σου, Ιωάννα μου. Λιτσάκι καλημέρα. Στην Αφροδίτη, στη Βιβί, στο Γιώργο, στη Σοφούλα. Αποδείξεις από πάνω κι άμμο, πρώτον, δεν με πιστεύεις. Καλημέρα στη Σοφούλα. Τόσο ήλιο, λέει, θα ήθελα, με τόσο ήλιο, λέει, θα ήθελα να ακούσω από Γλυφάδα, βεβαίως. Ναι. Θα ήθελα να ακούσω από Γλυφάδα. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω Μαράκες, το μήνυμα. Μαράκες. Από Κωνσταντίνα. Δεν το ξέρω. Από Λαμία είναι η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα η παλιά. Ναι, κατάλαβα. Η 38 και 8, 39 και 9. Μπράβο, ναι. Και οι Μαράκες ποιοι είναι? Ένα τραγούδι που έλεγε κάτι με Μαράκες μέσα. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ένα παλιό είναι τέλος πάντων. Ναι. Τέλεια. 697-800-1048. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 11 το πρωί. Το σχολαρχείο βεβαίως είναι μαζί μας. Ένας υπέροχος χώρος που τώρα το μεσημέρι, Παρασκευή μεσημέρι, είναι πολύ ωραία για να πας να φας. Εχθές πέρασα μεσημεροαπόγευμα, 4-4.30. Ναι. Και είχε κόσμο μέσα και λέω τι ωραία να πας να φας τέτοια ώρα. Μεσημεράκι. Ναι. Πάμε ρε, ένα μεσημεράκι. Τι ωραία. Πάμε, σου κάνω το τραπέζι. Σου κάνω τραπέζι. Σήμερα δεν μπορώ. Ναι. Θα φύγω σε μια δουλειά μετά και δεν μπορώ. Είναι που με καλεί, καταλαβαίνετε. Κάτσε ρε παιδί μου, σήμερα βρήκες. Μου λες πάμε ένα μεσημεράκι. Πάμε σήμερα. Δεν μπορώ σήμερα, τι να κάνω, έχω δουλειά. Κατάλαβες. Ωραία, πάμε αύριο το μεσημεράκι. Δεν θα με κυκλοφορήσει. Ωραία, ποτέ. Πάμε αύριο το μεσημεράκι. Αύριο δεν μπορώ. Αν είναι Σαββατοκύριακο, εξαφανίζεται, δεν μπορεί. Σχολαρχείο, κάνει παιδιά. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της πόλης. Ετοιμάζει τρελή τσικνοπέμπτη το σχολαρχείο, να ξέρετε. 23289, τηλεφωνήστε να κάνετε τη δική σας κράτηση. Λοιπόν, γίνεται χαμός στο διαδίκτυο από χθες. Ακούσαμε Νίνο, είμαι ένας άλλος, δώσε παράνοια. Ο Νίνο έβγαλε σε story χθες το πονηρό μήνυμα που του έστειλε θαυμάστρια και του γράφει. Σεξ με, πέρα από την πλάκα, σεξ με θαυμάστριες κάνεις ή να σταματήσουμε να ελπίζουμε? Θαυμάστρια. Ναι, του στείλε αυτό το. Τι λέει, να σταματήσουμε. Όχι, το έβγαλε απλά φορά παρτίδα και λέει. Είναι σαν να τη λέει, ναι.
Όχι, με αυτό που έκανε, να τη είπε όχι, βέβαια. Είναι σαν να λέει ναι, στείλτε κι άλλε. Παιδί μου έβγαλε story. Μόνος του δεν είναι, χωρισμένος δεν είναι. Ναι, χώρισε με τη Βαρβαρογιάννη, ναι. Ναι, και κλαίει τη μοίρα τώρα. Λοιπόν, είναι σαν να λέει, εγώ πώς το παίρνω. Εγώ το λαμβάνω, είναι σαν να λέει τώρα ο Νίνος, στείλτε μου κι άλλες, σας παρακαλώ. Τι λες καλέ, από τη στιγμή που το έβγαλε σε story, σημαίνει ότι το έβγαλε για να το μάθουμε και δεν και υπάρχει... να στείλετε οι υπόλοιπες. Το έβγαλε να το μάθουμε για να, δείξει, για να μας δείξει ότι υπάρχει τέτοιου τύπου, ας πούμε, φλερτ στα social media και να προσέχετε εσείς που δεν συγγνώμη, θέλετε. Έχεις την άποψή σου. Ναι. Σεβαστή και δεχτή. Έχω την άποψή μου. Ναι. Μπορεί να είναι σεβαστή και δεχτή. Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα που σου στέλνουν μηνύματα τέτοιου τύπου και όπως έλαβες και το πρωί. Δεν μου στείλε εμένα κανένα, καμία κοπέλα. Δεν σου στείλαν το πρωί. Ναι, ένας άντρας. Ένας άντρας. Ωραία, μου στείλε ότι είμαι πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Μπράβο. Αυτό γιατί δεν το έκανε. Δεν το, γιατί άμα δεν το κάνει screenshot, έπρεπε να το βγάλει story αυτό. Όχι, όχι. Δηλαδή, σύμφωνα με τον Νίνο. Εγώ δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν εκθέτω τον κόσμο που μου στέλνει προσωπικά μηνύματα. Γιατί άμα ήταν έτσι, θα είστε τα βάζα. Γιατί δεν κάνει και εσύ πριν screen τα καλά λόγια που σου στέλνουν για να ανεβάσει. Ή τα καλά λόγια που μα λένε για την εκπομπή. Γιατί δεν είναι ότι θέλουν να σταματήσουν να τα γράφουν, ε. Άρα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πώς η Τραϊάννα Ανανία έβγαλε σε story τα μηνύματα του ποδοσφαιριστή. Άκου λίγο. Όταν ανεβάζουμε ένα μήνυμα και λέμε ρε παιδί μου, ακούνε Shock FM και κάνουν story και τα κάνουμε repost. Ναι. Ακούει και ο επόμενος, το κάνει και ο επόμενος, κάνουμε και τον επόμενο. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ που το κάνουν τα παιδιά τα story και μας ακούνε. Μας αρέσει πάρα πολύ και το κάνουμε repost. Άρα, ένα μήνυμα που θέλουμε να μας ξαναστείλουν παρόμοια τα βγάζουμε στη φόρα. Άρα, δηλαδή, ο Νίνο θέλει να του στείλουν και άλλες. Βάλε λίγο τη λογική. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω κανέναν τραγουδιστή που να κάνει αυτό το πράγμα με θαυμάστρες. Σκέψου σαν άντρας. Ναι. Σκέφτομαι σαν άντρας. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Γιατί? Μου φαίνεται περίεργο. Να μην σκέφτομαι σαν άντρα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ ξέρεις κανέναν τραγουδιστή που να έχει κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι μετά, ναι. Ο Μαζονάκης έχει κάνει. Όχι, ρε Μαζονάκης, ρε. Όχι, άλλον ξέρω. Ξέρει. Ξέρω, κάποιοι καλλιτέχνες. Δεν είναι κακό. Γιατί... Τον ακούμε. Ναι, τον ακούμε. Δεν είναι κακό να υπάρχει φλερτ με ένα. Άλλο φλερτ. Ναι, αλλά το φλερτ. Κοίτα, και οι τραγουδιστές πώς θα γνωρίσουν κόσμο. Δεν τι να κάνει, ωραία. Θα πάει να βρει ο Ηλίας Βρετός παράδειγμα. Να πάει να βρει. Το έχει κάνει ο Βρετός. Όχι. Έφερα παράδειγμα. Λοιπόν, ναι. να πάει να βρει μια κοπέλα. Ναι. Η οποία, ρε παιδί μου, δεν ακούει Βρετό. Ναι. Α, για να την κάνει ακροάτρια. Όχι, ρε. Άλλο θέλω να σου πω ότι οι τραγουδιστές τους ακούνει ο κόσμος. Ναι. Άρα ταυτόχρονα είναι και λίγο τύπου θαυμαστές. Ναι, βέβαια. Έτσι, άρα πώς θα πάει να βρει μια που δεν ακούει Βρετό. Α, πού θα τη βρει, πού θα τη βρει. Πού θα τη βρει, θα πηγαίνει στο Μέγαρο. Στην όπερα. Στην όπερα. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται τέτοια πράγματα γιατί θα φοβούνται μη μας ευθεία. Είναι φυσιολογικό, είναι φυσιολογικό. Σκέψου τώρα, εσύ ήσουν ελεύθερη. Ναι. Και γνώρισε ένα αγόρι. Ναι. Δεν θα σε άκουγε το πρωί στο ραδιόφωνο. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια. Όχι, δεν θα σε άκουγε στο ραδιόφωνο. Θα μ' άκουγε. Θα σε άκουγε. Δεν θα ήταν λίγο φαν σου. Ταυτόχρονα, γιατί σε γνώρισε, επειδή έκανες εκπομπή, βρεθήκατε έξω, έδεσε το γλυκό. Δεν το ίδιο, μην τα μπερδεύεις αυτά τώρα. Όχι, σε όχι είναι, δεν είναι... το ίδιο. Έχεις κανέναν εκεί έξω, μωρή, και κρύβεσαι. Όχι, δεν το ίδιο, σε παρακαλώ τώρα. Από πού κρύβεσαι, Μαρή. Καμία σχέση δεν έχει. Ποιος είναι εκεί έξω και ακούει, ε. Για να βρούμε το φίλο τον Γιώργο, ο οποίος έχει γενέθλια. Για τα δικά σας wake-up calls, βεβαίως. 22-2-10-62-700-697-800-104-8. Καλημέρα από Σουηδία και Στοκχόλμη. Είμαι στη δουλειά με το ένα ακουστικό σταυτί και σας ακούω. Στο επόμενο, παρακαλώ. Είστε ωραίοι. Ο Θωμάς μας το λέει αυτό. Το ξενιτιά του Νάσου για όλους εμάς που αναγκαστήκαμε να φύγουμε στα ξένα. Κρίμα, η αγαπημένη Λαδίτσα λέει πολλά φιλιά από Στοκχόλμη. Καλημέρα, Θωμά. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά στη φίλη την Αφροδίτη. Και στην φίλη που μας στέλνει από Σαντορίνη. Ναι, Σαντορίνη, Σαντορίνη. Να το βρω το μήνυμα γιατί εξαφανίστηκε λίγο. Θα το βρω. Καλημέρα στην φίλη που μας στέλνει, παιδιά. Καλημέρα, είμαι στη Μαρία που λέει Γιώργο, πες κανένα ανέκδοτο, ρε παιδιά. Να φτιαχτούμε λίγο πρωί. Στη φίλη εδώ που στέλνει μήνυμα από Σαντορίνη και λέει θα με κάνετε να ανέβω από Σαντορίνη μόνο και μόνο για να πάω στο Σκύουρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι, Μαρίνα. Πού είσαι τώρα, πώς έχουμε πετύχει? Σχολείο, είμαι στο κενό. Χρόνια πολλά, βρε Μαρινάκη. Πώς το πετύχαμε το κενό όμως, ε? Αυτό δεν έχω σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά μου γράφουν εδώ. Ποιος? Περίμενε, Μαρίνα. Μία δουλειά έχεις να κάνεις, δρόσο μου. Και αυτή την έχεις κάνει μαντάρα. Συγγνώμη, Μαρίνα, μου δώσε ένα λεπτό. Περίμενε, Μαρίνα, έχουμε ένα εσωτερικό θέμα. Πού το είδες ότι γενέθλια το κορίτσι? Σου είπαν ότι γιορτάζεις κάτι άλλο σήμερα? Ποιο σας είπε, για να πες μου, αν γιορτάζεις κάτι, κάποια επέτειο, κάτι. Χρόνια πολλά, κοτόπουλο. Είσαι το κοτόπουλο? Είσαι η... Λογικά, είσαι η... Μου φωνάζουν έτσι. Ποιος ήτανε? Επειδή μου πήρε τηλέφωνο ο Σπύρος, ο Κωνσταντίνος, η Πέννη, η Δήμητρα και μας λέγανε.
Γιατί σου. Γιατί σου. Ωραία, φίλοι, έχουμε τσακωθεί. Α, έχετε τσακωθεί. Ναι, και αυτή τη στιγμή είναι απέναντι ακριβώς. Και γελάνε. Να σε ρωτήσω, γιατί έχετε τσακωθεί. Ναι. Γιατί κάτι μου είπαν χθες και νευρίασα. Όπα, τι σου είπανε. Και εγώ έχω γενέθλια την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Την άλλη. Ναι, αυτή την Πέμπτη τώρα που μας έρχεται. Λογικά για να με πλησιάσουν το κάνανε, ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, την Πέμπτη θα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια. Όχι, όχι, ξέρεις γιατί το κάνανε τόσο νωρίς. Γιατί σου λέει, αν το κάνουμε την ίδια μέρα δεν θα μας καλέσουν. Δεν μας καλέσει στο πάρτι. Οπότε ας το κάνουμε από τώρα, να τα βρούμε μέχρι την Τετάρτη. Οπότε την Πέμπτη είμαστε έτοιμοι. Ναι, και στο πάρτι που θα κάνεις θέλουν κοντομπουκές. Ναι. Έλα, κέρασμα θέλουν. Έγινε Μαρινάκι μου, καλημέρα, καλημέρα. Τσαου. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, είμαι άρρωστο. Σηκώθηκα με φοβερό πόνο στον αυχένα. Λέτε να έχω κάτι κακό. Χτυπά ξύλο, καλέ που είσαι κάτι μωρέ. Κακό. Όχι, η Ελίνα τα βλέπει αυτά. Η γιατρέσα μας. Γιατρέσα μας. Λοιπόν, άκου να σου πω. Θερμοφόρα. Πάρα πολύ ωραία. Τρίψουμε. Πώς το λένε, με τη θερματική. Βάλε και ένα έμπλαστρο. Μια φορά έχω βάλει έμπλαστρο στη ζωή μου και έμεινα άϊπνη 50 ώρες από το κάψιμο. Πού έχει τον πόνο, θύμισε μου λίγο. Στον αυχένα. Σεξ. Λες μόνο, με τον αυχένα δεν μπορεί να κάνει σεξ. Εσύ από κάτω. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Έλα, παρακαλώ, παρακαλώ. Κορίνα μου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Έχεις γενέθλια. Όχι. Έχει γενέθλια, ναι. Έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια, Κορίνα. Το πετύχαμε. Χρόνια πολλά, την επιθυμείς, Κορίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Στέλλα μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σου εύχεται χρόνια πολλά και άντε να πας για κανένα καφέ. Είσαι στον αέρα του Σοκαφέ Morning Show. Άκουσα πιο πολύ φωνή και δεν καταλαβαίνω καθόλου. Ναι. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια καλημέρα. Πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στον Νίκο. Επαναλαμβάνω, συνεχίζω. Νίκο, τι είναι, λέει, σεξ. Εντάξει, τι ρώτα του φίλου σου να σου πούνε. Κατάλαβε γιατί είσαι πιασό αυχένα. Τι είναι σεξ. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που μα στέλνει. Λέει, πιστεύω ότι είμαι ο πιο μακρινό σα θαυμαστή. Πού είναι? Σα βρήκα τυχαία, λέει, στο Facebook και είμαι hookend. Σας ακούω κάθε βράδυ. Είναι hookend. Αγκιστρωμένος. Και ακούω κάθε βράδυ εδώ στο Μόντρεαλ μέχρι πρωίας. Φιλιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην φίλη την Ιωάννα που μας στέλνει από το Ηράκλειο Κρήτη. Στην καλημέρα της και ανεκδοτάκια. Αλλά καλημέρα και στην φίλη τη Μαρία που λέει: καλημέρα, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και αν γίνετε, βάλτε και την πιο όμορφη μέρα του Χατζηγιάννη. Αφιερωμένο σε εσάς. Ό,τι σε Χατζηγιάννη είναι καλοδεχούμενο, να ξέρετε. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό κόλπο για να κάνει τον άλλο να σε ερωτευτεί παράφορα. Παράφορα, ωραίο αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το κόλπο, χωρίς να το γνωρίζω. Ναι, στο έχουν κάνει. Το έκανα εγώ στον Αντώνη. Το έκανες εσύ στον Αντώνη. Γι' αυτό είναι έτσι τόσο ερωτευμένος και τρελαμένος. Δηλαδή. Και he can't live without me. Τι θα έλεγε, το έκανε ήδη. Ναι. Όχι, το έκανα, αλλά να σου πω κάτι. Έτσι μου βγαίνει. Άσε ρε παπίλα, σε έχουμε μάθει τώρα. Εσύ όλα τα καλύτερα τα κάνεις εσύ. Ρωτήθηκαν ειδικοί σεξολόγοι. Εμένα με ρώτησε κανένας. Ραντεβουλόγοι. Δεν με ρώτησε κανένας. Είσαι ραντεβουλόγος εσύ. Εγώ απ' όλα είμαι. Λοιπόν, και αφού μίλησα με τους ραντεβουλόγους εκεί πέρα, είπανε ότι η μοναδική τακτική που αποδίδει, ναι, είναι η απλή εναλλαγή συμπεριφοράς. Μπράβο. Δηλαδή. Το φτύσιμο. Και μετά. Και μετά ξανά. Αχ, Αντωνάκι μου. Pressing, παιδιά. Ασταμάτητο pressing. Είναι το γνωστό φτύσε γιατί κολλάει. Λοιπόν. Το κάνετε εκεί, αυτό, εσύ, οι γυναίκες το έχετε έπειτο. Εκεί που είσαι, λέει, η πιο ενοχλητική, ο πιο ενοχλητικός, δηλαδή μονίμως μπροστά του, στα μηνύματα, στα social, στα messenger. Και αρχίζει και εκνευρίζεται. Εκεί που είσαι, εκεί εξαφανίζεσαι. Και λες, τι έγινε τώρα. Πού πήγε αυτή. Μετά από λίγο ξανά. Ξανά μανά. Πρέσα, ρε παιδί μου, στην πρέσατε συνέχεια. Και μετά σταματάς. Σταματάς. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά, να μη σε ψάξει, ναι, απεγνωσμένα. Ναι, ναι. Ξεκινάει η Ελίνα, στέλνει σοριδόρ μηνύματα. Αχ, που είσαι, τι κάνεις, πώς είσαι, θα βγούμε το βράδυ κτλ. Και μπύρι όλη νύχτα κτλ. Έτσι δεν είναι. Εγώ τότε του έλεγα. Τον εφορτσάρισε, ρε παιδί. Ήμασταν σε κοινή παρέα και του έλεγα θα με πάω στο σπίτι μετά. Και μου έλεγε, δεν μπορώ, γιατί τον είχα. Τον είχε πάει στα. Ναι. Αυτό με πάω στο σπίτι. Με πήγαινε σπίτι, άραγε την πόρτα, έφευγα. Ούτε φυλάκι, τίποτα. Αν δεν μπορούσα να φύγω, ούτε για. Την άλλη μέρα του μίλαγες. Την άλλη μέρα του μίλαγα όμως. Δηλαδή αυτό το σκοτσέζι κοντούς. Εντάξει, ήμασταν και μικρά τότε. Το σκοτσέζι κοντούς. Αυτό, παιδιά, είναι το κόλπο που τον κάνει στον άλλον να σε σκέφτεται συνεχώς. Γιατί και να μην το έχει σκεφτεί να κάνει κάτι μαζί σου, άφησε με λίγο να πω τη σκέψη μου. Δεν σε διακόπτω. Αναγκαστικά σε σκέφτεται μόνο και μόνο για αυτή τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Οπότε μπαίνει στο μυαλό του, ναι, προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει γιατί αυτή τώρα τον έχει. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί τον έχει πάρει έτσι. Λοιπόν. Και εκεί που προσπαθεί να σε. Μετά σε σκέφτεται αναγκαστικά. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Κατάλαβε. Καθίστε στο όνειρό σα. Δεν θέλει όμως συνέχεια pressing. Θέλει και το. Και το γλυκό του.
Θέλε, όχι, δεν θέλει δηλαδή να τον βομβαρδίζει με μηνύματα μόνο. Θέλει να εξαφανίζει και λίγο. Ναι, 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 εκεί που τον εφτιάχνει, να παρατά με λίγα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν, μπορεί να ήταν παλιά. Για πες μας, Γιώργο. Θεωρώ ότι τώρα πια η γυναίκα η οποία μας συγκλάει. Δηλαδή, ναι, μας συγκλάς μία. Μας φτιάχνει και μας εξαφανίζεσαι. Ναι. Άντε το καταπίνουμε. Ναι, ναι. Μας τρώει, γιατί λες τώρα τι έγινε, ρε φίλε. Τώρα τι, έκανα κάτι λάθος. Μπράβο, καταλάβες, καλά το πας. Έκανα κάτι λάθος τώρα και μου το μπράβο, παίζει μπράβο, έτσι. Μπράβο, Γιώργο μου, έτσι. Τέλος πάντων. Ερωτεύεσαι σιγά-σιγά. Τη δεύτερη φορά που θα μου το κάνεις αυτό, λέω τι έγινε, ρε φίλε. Όχι και πάλι. Όχι και πάλι θα μου την κάνει εμένα τώρα έτσι γυριστή. Θα τη φτιάξω εγώ την τρίτη φορά. Την τρίτη φορά που έρχεται, σε πάω σπίτι. Ναι. Και δεν έχει ούτε φιλή. Ναι, ναι, ναι. Κατεβαίνεις και πας σπίτι σου. Ναι, μου το έκανε και εμένα αυτό. Σηκώνεις το τηλέφωνο. Ναι. Παίρνεις μια άλλη φίλη που είναι πιο διαθέσιμη. Ναι, αλλά δεν σταματάς να σκέφτεσαι αυτή που έφυγε. Όχι, αλλά ξεαυτονείς και ξεκουράζεσαι. Και ξελαπικάρεις. Και ξελαπικάρεις λίγο. Και εσύ όμως τι νομίζεις, ότι με τηγάνισες. Εγώ όμως έδωσα το είναι μου και το τον εαυτό μου σε μια άλλη, το οποίο ήταν πιο διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή, γιατί εσύ μου τα έπρεξες. Αχ, Γιώργο, πώς τα λες, λέει η Μαρία. Γεια σου, Μαράκι. Πώς τα λέω, Μαράκι. Πώς τα λέω. Τι έγινε. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, με τρελαίνετε. Ο τρόπος, τα μηνύματα που μας στέλνετε, αυτά που μας γράφετε, οι περιοχές από όπου μας ακούτε. Αυτό που γίνεται με το Morning Show είναι κάτι το φανταστικό. Στέλνει μήνυμα η Ελισάβετ. Καλημέρα, ναι, όμορφη παρέα. Έχω μία συνήθεια τώρα τελευταία. Λέω, όταν γυρίζω βράδυ από τη δουλειά και έχω, αφού τακτοποιήσει, λέει, τα πάντα, αρχίζω να χαλαρώνω. Βλέπω βίντεο από την εκπομπή σας, λέει, και γελάω. Χθες πήγα στο κρεβατάκι, λέει, με το μικρό μου το γιο 3 ετών για να κοιμηθεί και τον ρωτάω πώς ήταν η μέρα στον παιδικό σταθμό και γενικά τι έκανε όλη την ημέρα. Ναι. Μου λέει, μου έλειπε η μαμά, πέρασε ωραία και αυτά. Με ρωτάει ο γιος μου, λοιπόν, 3 χρόνια, εσύ μαμά τι έκανες? Και του είπα συνοπτικά ότι δεν είχα και πολύ καλή διάθεση μες τη μέρα. Και μου απαντάει ο μικρός, βάλε το βίντεο με το ράδιο και το κορίτσι και το αγόρι, μαμά, για να γελάσουμε. Ελισάβετ, Ελισάβετ μου, είναι φοβερό. Καλημέρα. Να μου φιλήσεις το μωράκι. Να μας στείλετε και story με το μωρό που ακούτε Morning Show και βλέπετε τα βιντεάκια μας. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αγάπες μου, τι αύριο. Τι, αύριο είναι Σάββατο και δεν έχει Morning Show? Ναι, δεν έχει Morning Show. Παιδιά, θα έχει πάρα πολλά βιντεάκια στο Facebook, στο Instagram, έτσι να μας χαρείτε. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Ορεστιάδα. Μας μεταδίδετε τη θετική σας ενέργεια και μας φτιάχνετε την ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, καλημέρα. Και στο Μαράκι και στον Νίκο και στη Χαρούλα, καλημέρα. Για πες μου, πότε θα σε δω. Εμένα. Αύριο. Λέει η Χαρούλα. Α. Πες μου, πότε θα σε δω. Είδες πόσο φυσικά το είπα. Ναι, 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 ναι. Γιώργο μου, πότε θα σε δω. Αύριο, που θα, αύριο που θα ανεβάσω selfie. Α. Όχι, από κοντά εννοώ. Κάνε zoom. Μάλιστα, καλημέρα σας. Παιδιά, τα μηνύματά σας γνωρίζετε στο 697-800-1048. Τα μοιραστούν το Viber μας, στείλετε μας και τα ηχητικά σας μηνύματα, άμα θέλετε. Γιατί φίλη μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και μου ζητάει ανέκδοτο από μένα, μόλις το είπα. Και το γελάει μόνο η Ελίνα, όπως καταλάβατε. Θα σας πω εγώ σε λίγο κάτι ανεκδοτάκι, έτσι να γελάσουμε λίγο και για να σκάσουμε λίγο χιλάκι σήμερα. Στο Cafe Morning Show, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γιώργος ο Καρτελιάς. Είναι η Ελίνα η Παπίλα. Εδώ μαζί με το κατάστημα Βασιλείου. Τι κατάστημα, δηλαδή. Δύο καταστήματα Βασιλείου. Βασιλείου 30 χρόνια. Ήμουνα πάρα πολύ μικρούλα όταν η μαμά μου έφερνε γλυκά από το Βασιλείου. Είμαι πάρα πολύ μεγάλη και πηγαίνω στα παιδάκια μου τώρα γλυκά από το Βασιλείου. Πάει από γενιά σε γενιά. Έχει μεγαλώσει γενιές και συνεχίζει να μεγαλώνει γενιές ο Βασιλείου. Έχουμε στη Νέα Πολύ το γνωστό μας το κατάστημα, το κλασικό, το νούμερο 1, και έχει ανοίξει και νέο κατάστημα στο Δάρικ, βεβαίως. Υπέροχο κατάστημα. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα στα καταστήματα Βασιλείου και φτιάχνετε γλυκά. Είναι πολλά τα παιδιά. Να ξέραμε και τα ονόματά σας, βεβαίως, θα σας αναφέραμε όλους. Φτιάχνετε πολύ ωραία γλυκά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και πόσα λεφτά θα έδινες για να μπει σε ένα ζωολογικό κήπο και να παλέψεις με ένα γορίλα? Θα έδινε ή να μου δίνανε? Όχι, εσύ θα έδινες. Να έδινα εγώ για να παλέψω με το γορίλα. Τι να πω τώρα, τίποτα. Κάποιος δίνει πολλά λεφτά για να μπει σε ένα κλουβί με ένα γορίλα. Ναι, και αυτή η είδηση έπεσε πάνω στο Γιώργο. Ακριβώς. Ο Μάικ Τάισον, παιδιά, δίνει 10.000 δολάρια. Ο γνωστός, ο μποξέρ. Ναι, αυτός λένε ότι δεν πάει και πολύ. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Δωροδοκούσε έναν φύλακα να του ανοίξει το κλουβί να μπει μέσα να παίξει ξύλο με το γορίλα. Είχε πάρει τριβόλι, Γιώργο. Και να του λέει. Είχε πιει τριβόλι, παιδιά, προσέξτε τις παρενέργειες. Μάικ, θα σε αυτόσει ο γορίλας. Δεν πονάνε το ίδιο με τους ανθρώπους. Θέλω να μπω μέσα, πάρε 10.000 δολάρια. Πάρε 10.000 δολάρια. Και τον αφήσανε? Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, φοβόταν το Μάικ Τάισον, μην πάθει τίποτα. Θα το σκότωνε καλό γορίλα. Ο γορίλα ήταν σε περίοδο αναπαραγωγή, από ό,τι λέει ο φύλακα, και φοβόταν άλλα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνει, τι. Μην τον. Τι θα έβγαινε, Μάικ Τάισον με γορίλα.
Τι ράτσα θα έβγαινε, παιδιά. Έχετε, γεια σας, έχετε τραπέζι για 5 άτομα. Φυσικά και έχουμε. Τραπέζι για 6 άτομα έχετε. Έχουμε και για 6 έχουμε. Αν έρθουμε 7-8 άτομα, έχουμε και για 7-8 άτομα. Τι έγινε, ρε παιδιά, αδγήστε. Καλημέρα στον φίλο τον Τιμ που λέει: αν κάποιο κάνει δίαιτα, δεν πρέπει να σα ξανακούσει, παιδιά. Μα έχουν φύγει τα σάλια πρωί-πρωί. Τι θα γίνει με αυτά που λέτε. Η αλήθεια, σα πάμε εδώ από. Τρέχουν και τα δικά μα. Σα πάμε από τούρτα σε σκιούρο και από σκιούρο σα πάμε στο σχολαρχείο. Χαμό γίνεται. Και ναι, αλλά έχουμε και το γιουρατζή που έχει διαιτητικά προϊόντα φρούτα. Ναι, φρούτα και μηχανικά. Το φρουτάκι για το προύπνου. Λοιπόν, και ένα μαγκάκο που λέτε γύρω στο 1,60-50 κιλά μπαίνει σε ένα μπαρ γεμάτο μανούρα. Και παραγγέλνει, καθώ πίνει το ποτό του, βλέπει ένα μπρατσαρά απέναντι 2 μέτρα, 120 κιλά, να είναι ρε παιδί μου, και τον κοιτάζει επίμονα. Σηκώνει το μάγκα και πάει, του λέει: ρε θηρίο, τι συμβαίνει, γιατί με κοιτάζει, τρέχει τίποτα, φλαράκο. Ο μπρατσαρά χαμογελάει και λέει: όχι, ρε φίλε, εντάξει, φύγετε. Δεν κοίταγα εσένα, ρε παιδί μου. Έλα ρε, αφού εμένα κοίτα και στο δύο μακάκο, σε μένα κοίτα, θα σε σπάσω στο ξύλο, ρε. Θα σε βάλω κάτω να φας χώμα του, λέει. Γυρίζει μία ο μπρατσάρι, πα! Που δίνει μία, πάρ τον κάτω τον τύπο και αρχίζουν μπουνιές, κλωτσιές, του φεύγουν τα δόντια. Σηκώνει το 1,60 που είχε γίνει 1,50 και ψάχνει να βρει τα δόντια του, του λέει, σηκώνει το βλέμμα και λέει στον μπρατσάρα: έτσι και λείπει κανένα, σε έφαγα. Γιατί άμα είσαι μάγκας, είσαι από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχω Μέγαν Μάρκλ. Δώσ' το μου λίγο. Μισό λεπτάκι να στο πάρτο. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Και τώρα. Ελίνα and the showbiz. Πώς κατάφερε η Μέγαν Μάρκλ και εξόδεψε σε 5 μέρες 500.000 δολάρια. Και εσύ αναρωτιέσαι. Γιατί είναι η Μέγαν η Μάρκλ. Αναρωτιέται η Ελίνα που αν τη τα δίνες, πόσο έκανε να τα χαλάσει. 5 μέρες. Εσύ δεν είναι 500.000 όμως, παιδιά. Άσε ρε Ελίνα. Εντάξει, 500.000 παιδιά. Πόσες ώρες θες. Λοιπόν, άκου να δεις. Η Μέγαν Μάρκλ έφυγε από την Αγγλία και πήγε στη Νέα Υόρκη για να κάνει baby shower. Ξέρεις τι είναι αυτό. Εγώ δεν έχω κάνει σε κανένα μου παιδί. Baby shower. Ναι. Να κάνει το μωρό μπάνιο. Κανονικά. Κανονικά. Η μετάφραση είναι αυτή, αλλά το baby shower είναι άλλο. Είναι δωμάτιο. Είναι το πάρτι. Είναι το πάρτι. Που κάνουν οι φίλες σου για το παιδί που έρχεται. Δηλαδή, κάνεις πάρτι λίγο πριν γεννήσεις. Α, τύπου bachelor. Πώς είναι το bachelor του γάμου, αυτό είναι το bachelor του παιδιού. Του παιδιού, μάλιστα. Του ίδιου το παιδιού. Εσύ με την κοιλιατούρλα όμως. Ναι, εντάξει, άλλοι το κάνεις στους 7 μήνες. Εντάξει, εμείς εγώ και 4 να το έκανα πάλι τούρλα. Baby shower, μάλιστα. Εγώ δεν έκανα σε κανένα παιδί. Σου πάνε δώρα για το παιδί και τέτοια όμως, ε. Α, είναι αυτό που σας λέω εγώ. Σκεφτείτε το πώς κάνουν ρε παιδί μου στους γάμους στο κρεβάτι. Έτσι. Κάντε και την κούνια. Άμα το κάνω το baby shower τώρα που είναι 7, πειράζει. Θα έρθει και αυτό μαζί. Εντάξει. Θα το κάνω Αύγουστο που είναι πριν το σχολείο, πάμε τα σχολικά. Όχι, θα όχι, κάνω όχι, baby shower school. Στο τρίτο. Λοιπόν, παιδιά, πήγε στη Νέα Υόρκη γιατί εκεί έκανε το baby shower. Ναι. Γιατί εκείνη η φίλη της, μωρέ, η Μέγαν, είναι από το Σουτς. Από το Σουτς. Ναι, ήταν στην Αμερική. Ζούσε και μεγάλωσε και έκανε τα. Όχι, μεγάλωσε, τι έκανε, έκανε τα σεριάλ της. Άμα στο Σουτς αλλάξει μία λέξη, γίνεται. Ό,τι πρέπει. Σουτς. Ναι, βάλε πι. Βάλε, βγάλε το σου και βάλε πού. Σουπ. Το σουτς. Το σουτς. Ναι. Βγάλε παιδί, το... μου θα με αφήσει να πω για τη Μέγαν τη Μάρκλ τώρα. Βγάλε το σίγμα και βγάλε το πι. Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ που λέτε πήγε στην Αμερική. Για να πάει λοιπόν στην Αμερική πήρε ιδιωτικό τζετ, το οποίο κάνει 250.000 δολάρια. Ορίστε, πάνε τα μισά λεφτά. Τα μισά λεφτά πήγαν στα μεταφορικά, ρε παιδιά. Κρίμα το κορίτσι, δεν είχε να χαλάσει. Πόσο κάνει να πα από εδώ στην Αμερική, μην το λε, είναι πάρα πολύ ακριβά. Γιατί από εδώ έφυγε. Από το Βενιζέλο. 250.000 έκανε το set, το jet, συγγνώμη. Ναι. Αφού πήγε λοιπόν με αυτό, πόσα άτομα. Γύρισε, πήγε με δικό της ιδιωτικό, α, δηλαδή νίκιασε ιδιωτικό. Α, 250 να πάει και να γυρίσει όμως. Ναι, εντάξει. Γύρισε όμως με την Αμάλ Κλούνεϊ. Με έφτα. Το δικό της, γιατί η Αμάλ Κλούνεϊ έχει δικό της σκάφος. Jet, πώς το λένε. Ναι. Και της λέει, θα με πάρεις και εμένα, με πέταξες λίγο στην Αγγλία. Γιατί είχα να πληρώσω μόνο για να έρθω. Ναι, δηλαδή πέταξε με και εμένα στο σπίτι, άσε με από κάτω, σε γωνία θα πάω. Ναι, ναι, με το που φτάσει από πάνω, πέταμε. Λοιπόν, αφού λοιπόν πλήρωσε αυτά για το jet, μετά πήγε και ψώνια. Ναι, ψώνια για το παιδί. Φούτερ, κολάν, πήρε παλτό, πήρε καπελάκι τζόκι. Περίμενε, για το παιδί δεν πήγε. Θα πάρει και εκείνη κάτι. Α, κατάλαβα. Πήρε έτσι, παλτό. Απλά θα πάει καπέλα. Για το παιδί, τι πήρε, πάνες. Για το παιδί θα τα πάρει ο Χάρη, ρε παιδί μου. Άρε, παιδί μου, εντάξει. Λέω και λοιπόν, εγώ τρόμαξα κάποια στιγμή. Τώρα τα φούτερα αυτά και τα καπελάκια και τα τζόκια πόσο κάνουν, ρε παιδί μου, τόσο πολύ ακριβά. Εξαρτάται από ποιον Νίκο τα πήρε. Και το baby shower. Ναι. Το έκανε σε ένα χώρο που το χώρο το πλήρωσε η άλλη της η φίλη, η Σερένα Ουίλιαμς. Αυτή τι πλήρωσε. 75.000 έκανε ο χώρος για να 75.000 κλειστεί. 75.000 για να κάνουν πάρτι στο παιδί. Για να κλειστεί ο χώρος. Δεν του τα βάζανε στην τράπεζα. Τι λένε.
75.000 δολάρια, μάλιστα. Λοιπόν, είχε δύο bodyguards μαζί. Με το που έφτασε στην Αμερική, τη έδωσε και η αστυνομία τη Αμερική τρεις ανθρώπους για να τη φυλάνε. Την προσέχουν, ναι. Αλλά πέντε. Πέντε δηλαδή για να κυκλοφορεί. Λίγοι είναι. Ένα του ταΐζει όμως, ξέρει τι γουρούνια είναι αυτά. Αυτοί θέλουν φαγητό. Ναι, τι, ξέρει τι τρώνε αυτοί για 10. Τα πλήρωσε. Α, κεράσω καφεδάκι. Να κεράσω καφέ, να πάρω ένα σαντουιτσάκι. Τι να του κάνει ένα σάντουιτ. Πάνε από δύο σάντουιτ. Ναι, ναι, να τα λεφτά πως φεύγουν. Ναι, χάρη μου μία σίζαρα το μεσημέρι. Να. Τι να μείνει στο κόλπο. Τι να του κάνει σίζαρα. Αυτό θέλει τον πόντι. Να που φύγαν τα λεφτά. Και πάει στο χάρι τέτοια και του λέει, α, χάρη μου. Πανίγια, πανίγυρισα. Τι έγινε, καμνά. Δύσκολο αυτό το μήνα, σαν την Ελίνα του Morning. Να μωρέ, μου φέρανε τρεις bodyguard εκεί στην Αμερική που πήγα. Αμέρικα μου δώσανε τρεις bodyguard, οι οποίοι τρώγανε πολύ. Ε, ναι, τι να κάνω. Τα τάισα τα παιδιά. Τα τάισα τα παιδιά. Για το παιδί πήρε κάτι. Πήρα, μωρέ. Να, εδώ. Ένα, πώς το λένε, ένα ρουχαλάκι. Όχι, τι, ένα μαγνητάκι, Αμέρικα. I love America. Καταπληκτικό. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου του 2019. Τα παιδιά τον εφάγαμε και το Φεβρουάριο, τελείωσε. Αυτό ήταν, παιδιά. Την άλλη Πέμπτη έχουμε, συγγνώμη, τελευταία μέρα του Φλεβάρη και από Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, πρωτομηνιά, 1η Μαρτίου. Κάνουμε κάτι πρωτομηνιά. Βάζουμε Μάρτι στο χέρι. Α, τα μαρτάκια. Ναι, και το καίμε στο αρνί το Πάσχα. Ωραία. Και φέτος είναι και. Πότε 1η πέφτει? Μαρτίου θα ήθελα να μας φέρετε και τον μαρτάκι. Μην γελάτε. Α, τον Κώστα, τον κόλμη, σαρώνει. Γιατί πριν 3 χρόνια τον είχα βάλει στο χέρι, μαρτάκι. Το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά. Ο καιρός σήμερα θα είναι καταπληκτικός. Τον ευχαριστηθείτε μέχρι τις 19 το βράδυ. Ναι. Εκεί θα τον ευχαριστηθούμε λίγο. Λοιπόν, 16 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα με 2 μποφόρ νοτιοδυτικούς, καθαρούς ουρανούς, αστραπές δεν φοβάται. Το βράδυ όμως έρχονται οι μικρές πιθανότητες βροχής μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το Σάββατο, ολημερής, ολινυχτής, θα ρίχνει βρόχα. Αχ, Παναγία μου. Η θερμοκρασία πέφτει στους 9 βαθμούς Κελσίου και φτάνει μέγιστο τους 8. Εντάξει, ανεβαίνει όμως. Ξεκινάμε με 9 και πέφτει λίγο στους 8. Ανεβάζουν τότε, γυρνάνε. Την Κυριακή πάλι βροχές. Σε εμάς, εδώ στη Χαλκίδα, στα βουνά μπορεί να δούμε χιόνι και σε κάποιες περιοχές στην Εύβοια, γιατί τη δίνει αρκετά την Εύβοια. Το γράφει και ο Αρναούτογλου. Ναι, αλλά από Χαλκίδα και πάνω. Το δίνει από το, και από τα κεντρικά και πάνω. Ναι, γράφει Εύβοια, δεν γράφει Χαλκίδα. Γράφει ο Αρναούτογλου, τώρα έβγαλε καινούργια ανακοίνωση, ναι, ότι από τα κεντρικά. Ξεκινάμε και ανεβαίνουμε. Μάλιστα. Κεντρικά δεν είμαστε εμείς. Εμείς τι είμαστε. Κεντρικά είναι Χιλιαδού. Χιλιαδού είναι κεντρικά. Από τη δεξιά μεριά. Ναι. Άρα στη μέση. Άρα να πάρουμε τη ποιο σέτα. Να πάρεις. Πάρε προς τα εκεί. Ναι, σέτα, ναι, ναι, ναι. Εκεί, αλιβέρι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι υπάρχει τεράστια τηλεφωνική απάτη. Την διάβασα χθες το βράδυ και λέω να σας την πω σήμερα. Ναι. Δεν μου τύχε. Δεν ξέρω αν θα μου τύχαινε σε έναν αριθμό εχθές, αλλά κοιμόμουν και δεν το σήκωσα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα μιλάω το, σοβαρά. Γιατί με παίρνουν πολλά τηλέφωνα τα οποία δεν μιλάνε. Έχουν ήδη πέσει θύματα χιλιάδες πολίτες. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Προειδοποιούν τους πολίτες. Έχει βγει παντού στο διαδίκτυο αυτό. Έχει αρχίσει και ξαπλώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στην Ευρώπη και έχουμε στην Ελλάδα μέχρι στιγμής 2 τηλεφωνήματα έχουν μπει στην αστυνομία ότι τους πήρανε. Λοιπόν, λαμβάνεται τηλεφώνημα από κάποιον τοπικό αριθμό, δηλαδή σε εμάς θα είναι 22210. Εντάξει. Ναι. Με το που στο σηκώνεις τι λες. Καλησπέρα. Λες, ναι. Ναι, γεια σας. Και σου λέει από μέσα, με ακούτε. Αυτό δεν μου έχει τύχει, ναι, για λέει. Άμα σου πει με ακούτε και εσύ πες, λες ναι, ναι. Αν πεις ναι, είναι πώς υπάρχουν κάποια συμβόλαια που από κάτω λέει συμφωνώ, ρίχνεις συμφωνώ. Α, είναι με το... Έχεις πει συμφωνώ. Και σε χρεώνουν κατευθείαν και σε έχουν δέσει με ένα φωνητικό συμβόλαιο. Α, είναι όπως κάνουν οι εταιρείες. Λέει, γεια σας, αν θέλετε, πείτε μας τον αριθμό ή πληκτρολογήστε τον ένα πράγμα. Ναι. Που λες εσύ 6, 9, τάδε, 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 τάδε. Μπράβο, δεν λες τίποτα. Σου λέει, με ακούτε. Λες ναι. Και λες εσύ ναι. Λοιπόν, οι απαταιώνες χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, λέει, επιχειρούν να χρεώσουν τα θύματα τους για υπηρεσίες και προϊόντα και στη συνέχεια απειλούν με προσφυγή στη δικαιοσύνη, γιατί έχουν στα χέρια τους το ηχογραφημένο ναι. Ναι, αλλά το προηγούμενο. Δεν το έχουν, δεν τους νοιάζει. Α, δεν τους νοιάζει. Καταλαβες. Έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, έχουν κάνει έκδοση πιστωτικών καρτών με αυτό το ναι. Σου έχουν κάνει συμβόλαιο ότι έχεις αγοράσει ηλεκτρικές συσκευές με αυτό το ναι. Εσύ, στον τηλεφωνητή έχουν αφήσει μήνυμα. Τι λένε, με ακούτε. Με ακούτε, με ακούτε. Ευτυχώς που το σήκωσε ο τηλεφωνητής. Τι είπε ο τηλεφωνητής. Τι να πει, απαντάει τηλεφωνητής Μαρή. Λέω, μήπως είπε ναι, με ακούτε. Όχι, ο τηλεφωνητής λέει, μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας. Ακούω εγώ τα μηνύματα. Παιδιά, προσέξτε. Ακούω τα μηνύματα και λέει, με ακούτε. Ναι. Δεν απαντάει κανένας. Ξαναλέει, με ακούτε. Ιδέες. Δεν απαντάει βέβαια κανένας, γιατί είναι τηλεφωνητής. Αν λοιπόν με το που το σηκώσετε από τοπικό αριθμό, το ξαναλέω, σας πει, ακούσετε κάποιον να σας ρωτάει με ακούτε, το κλείνετε αμέσως, δεν ξαναλέτε τίποτα. Μάλιστα. Μέχρι σας το είπα και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. 22 210 62 800, εμείς σας ακούμε, δεν χρειάζεται να μας πείτε ναι, με ακούτε.
Ποιος έλεγε, ποιος το ποιος έλεγε, ναι με ακούτε. Ναι με ακούτε, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Μας πέσω κλαμπάνια ζήνε. Ποιος ήτανε. Δεν θυμάμαι. Σεφερλής. Α, Σεφερλής το έκανε. Ο Σφαζό. Κλαμπάνιας. 22-2-10-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Μία φράση και θέλουμε πέντε λέξεις από τη συγκεκριμένη φράση. Ελίνα μου, είσαι έτοιμη. Θα παίξω. Να παίξεις, να παίξεις, να παίξεις, να παίξεις. Λοιπόν, επικοινωνήστε εσύ μαζί μας 22-2-10-62-700. Κάτσε, έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα κερδίσω. Έχεις την αίσθηση ότι σήμερα θα κερδίσεις. Ετοίμασε για... παλαμάκια, γιατί άμα κερδίσω είναι παρασκευιάτικη η νίκη. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Πού το έβαλα, ρε παιδιά, αυτό που φτιάχνω το. Λοιπόν, Ελίνα μου, θέλω να μου πεις πέντε λέξεις που ξεκινάνε από Α, Γ και Ν. Άγνε. Άγνε. Άγνοια, αγνή, αγνός, αγνότητα. Ναι, έλα, έλα, όχι τα συνόλυμα. Αγνά υλικά. Αγνοείται. Αγνέ. Αγναντεύω. Άλλη μία. Αγνή. Σούπα, σου έχω πει 500 λέξεις. Μου έχεις πει όλα τα συνώνυμα. Δεν έχει σημασία, εγώ είμαι παρουσιάστρια, πιάνομαι. Δεν θέλουμε συνώνυμα. Τον αγνώριστο δεν τον έβαλες. Αγνώριστος έγινες. Αγνώριστη έγινες. 22-210-62-700. Επικοινωνήστε, κερδίζετε υπέροχα δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά και καλά και εμείς. Δήμητρα. Πώς είσαι σήμερα, Παρασκευή? Είμαι καλά, χάρη σε εσάς. Γιατί είμαι στο σπίτι, είμαι σε ανάρρωση. Α, τι έπαθες? Και μου κάνετε φοβερή παρέα. Τι έπαθες, Δήμητρα? Εκτός αέρα. Α, εντάξει, όλα καλά, καλή ανάρρωση. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, περαστικά να ευχηθούμε. Λοιπόν, Δήμητρά μου, έχεις 15 δευτερόλεπτα και θέλω να μου πεις. Κανόνισε με λίγο. Κάτι εύκολο θέλω να κερδίσω. Κανόνισε το κορίτσι τώρα. Ένα λόγο να βγω έξω από το σπίτι. Ωραία. Κανόνισε το κορίτσι που είναι και άρρωστο τώρα, μην το βάλεις εύκολο. Θα γίνει χαμό. Λοιπόν, Δήμητρά μου, θέλω 5 λέξεις που ξεκινάνε από Κάπα, Αλφα και Κάπα. Από Κακ. Τώρα μάλιστα. Έλα. Κακός. Ναι. Κάκιστος. Όχι συνώνυμα, έλα, έλα. Είναι έλα, τροποκόλλησα, το ήξερα. Έλα. Είναι πανεύκολο. Με τίποτα. Κακ. Πάει. Έλα ρε παιδιά, καλά. Τι καλά, καλά λέω. Κακόκεφος, κακά. Ναι. Και άλλες λέξεις. Ποιες άλλες είναι? Δεν όταν έχουμε. Σας ακούω και εγώ τις βρίσκω όλες. Κακοκαιρία. Και το ξέρω, λέω μόλις θα πάρω το τηλέφωνο δεν θα βρω καμία. Αχ, δεν πειράζει Δημητρά μου. Δεν πειράζει, θα είμαι στο σπίτι, θα σας ξαναπάρω εγώ και τα επόμενα πρωινά. Γεια σου κορίτσι μου, σου ζητάμε χίλια συγγνώμη για εκ μέρους του Γιώργου. Συγγνώμη, εγώ θα ζητάω συγγνώμη. Εύκολο ήταν, παιδιά. Τσου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά, Δέσποινα εσύ? Ορίστε. Το όνομά σου? Κατερίνα. Α, Κατερίνα. Καλώς λοιπόν. Την Κατερίνα, έχουν μπερδευτεί γραμμές. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, είσαι έτοιμη? Αμέ. Ωραία, θέλω να μου πεις πέντε αμέ. Λέξεις. Αμέ. Το έχεις βάλει αμέ τη μουχαμέ τη μου να κερδίσεις, ε? Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πέντε λέξεις που ξεκινάνε από θήτα, ρο και αλφα. Από θρά. Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. Θράσος. Ναι. Ναι. Ρασίβουλος. Ναι. Τι έγινε? Έλα. Ναι. Ποιο? Δεν σε ακούμε, χάνει τη γραμμή. Δεν, δυστυχώς, χάνει τη γραμμή. Θες να ξανακαλέσεις? Δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν ακούσαμε, μόνο δύο λέξεις ακούσαμε. Το θράσος και το θρασίβουλος. Ωραία, εντάξει. Έγινε. Καλημέρα, κοριτσάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στην Έλισσα που λέει σήμερα διάβασα ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Σκέψης. Οπότε σήμερα σκεφτόμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλώς την. Καλά, καλά. Καλά. Λοιπόν, Αναστασία μου, είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα, εύκολο είναι, είναι πανεύκολο, σαν τα προηγούμενα. Λοιπόν, θέλω να... εύκολο το λες εσύ, κάτι να δούμε. Αναστασία, θα σου μιλάω κι εγώ ψιθυριστά, να έχεις το νου σου. Πάει, καήκαμε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω πέντε λέξεις που ξεκινάνε από λάμδα, έψιλον και πι. Από λεπ. Λεπ. Ωραία. Λέπια. Ναι. Λεπρός. Ναι. Λεπίδα. Ναι, λεπίδα. Ναι. Άλλη δεν έχω. Λεπτό. Εγώ δεν έχω. Τα λέπουρα, καλέ το χωριό. Λεπτομέρεια, λεπτός. Σωστά. Ναι, σωστά. Ούτε εγώ το έχω. Ναι. Δεν πειράζει, Αναστασία μου, καλημέρα. Αχ, ρε Αναστασία. Καλημέρα. Εγώ κολλάει το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Έλα, γεια σου Κωνσταντίνε, λοιπόν, τι ωραία φωνή που έχεις. Κοίτα πως κερδίζει ένας άντρας. Γιατί είμαστε πιο ήρεμοι, δεν αγχωνόμαστε το ίδιο. Ναι. Τώρα ξύπνησες? Όχι. Πόση ώρα έχεις?
Δεν θα έχω καμιά ώρα. Α, μια χαρά. Πουρνό. Γνωρίζω, ρε και εσύ. Λοιπόν, έχει 15 δευτερόλεπτα, Κωνσταντίνε μου, να μου πει 5 λέξει που ξεκινάνε από μη, όμικρον και ρο. Από μορ. Από μορ, μου είπατε. Ναι. Ξεροκατάπιο το παλικάρι. Όπω, καήκαμε. Πάμε, καλέ. Μόριο. Ναι. Μορμόνο. Μορμόνο. Ναι. Και. Αυτά τα ολίγα. Τι άλλα, για πες μας, πώς περνάς γενικά. Καλά. Έγινε, Κωνσταντίνε μου, καλό σου κου. Καλημέρα. Εγώ θα λέγα και τον Τζιμ Μόρισον, δεν θα το πιάνει σωστό. Το Μόρς. Ναι, το Μόρις θα τον έπιασε σωστό. Μόρισον, τον έπαιρνα σωστό, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, γεια σας. Το όνομά σας λένε. Ελένη μου. Λοιπόν, Ελένη μου, είσαι η τελευταία γραμμή για σήμερα και ελπίζω και η πιο τυχερή από όλους. Για να δούμε. Ωραία. Θέλω 5 λέξεις που ξεκινάνε από π, ρ και α. Από πρά. Πρά. Πράγα. Ναι. Πράσινο. Ναι. Πρασόριζο. Ναι. Ναι, άλλο πράγμα, βέβαια. Ναι. Πράγματα. Ναι. Έλα άλλο ένα. Και πράσο. Ποιο. Πράσο. Ναι. Εντάξει, δεν πήρε, πάρ' το Παρασκευή. Πάρ' το, Ελένη, πάρ' το. Πράσο στην εκπνοή του χρόνου, πάρ' το. Ναι. Και αν και γυναίκα, ένα πράγμα περίμενα να πεις πρώτο. Ποιο? Πραλίνα. Α. Πού τη βάζει αυτή. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σας, μέσα στο δωράκι σου, καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, πάλι σας αφήνουμε για το Σαββατοκύριακο αυτό να σκεφτείτε πολλές σύλλαβες και πολλές λέξεις. 22-2-10-62-700 δηλώνεται συμμετοχή για το υπέροχο αυτό παιχνίδι, το οποίο παίζουμε καθημερινά λίγο μετά τις 10.30. Καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Έλα, 22 Φεβρουαρίου. Δώσε μας λίγο πόνο. Καλημέρα στην Αφροδίτη που λέει δεν πρόλαβα να παίξω. Συγχαρητήρια για τον νεαρό που σήκωσε το τηλέφωνο. Υπέροχη φωνή. Δρόσο! Δρόσο, σε παντρέψαμε. Αν σου βρήκαμε γυναίκα. Αφροδίτη μου, ναι, έχει πολύ ωραία φωνή. Ο Δρόσο μιλάει κάπως έτσι. Η κοροϊδεύει τον κόσμο επειδή λένε για τη δική σου φωνή. Έχει φωνάρα. Όντω έχει πολύ ωραία φωνή. Γι' αυτό τον βάλαμε και στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Ναι. Είναι πολύ καλό και είναι και ευγενικό και με πρίκα και ό,τι θέλετε. Ωραίο παιδί, είναι Ελίνα. Όμορφο είναι. Γλυκούλη. Είναι όμορφο. Πολύ καλό παιδί. Γλυκούλη. Είναι όμορφο. Πολύ καλό παιδί. Δηλαδή από οικογένεια Μαρχέ. Λοιπόν, παιδιά. Να έχετε ένα υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, συγκλονιστικό Σαββατοκύριακο. Ό,τι και να κάνει, να μην σας νοιάζει. Να κάνετε πολλές αγκαλιές για να ζεσταθείτε. Να είστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Να χουχουλιάσετε. Να αγαπηθείτε. Αγαπηθείτε, παιδιά. Και όλοι οι αγαπημένοι θα συναντηθούμε το πρωί στις 7 της Δευτέρας εδώ στο Morning Show. Δίνουμε ραντεβού. Φιλιά πολλά. Bye. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.